Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το στάδιο της Νέας Σμύρνης, εδώ που σήμερα θα παρακολουθήσουμε ζωντανά μέσα από τους δέκτες μας του Πανιόνια Νέα TV στο YouTube την πιο σημαντική αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής ανάμεσα στο γηπεδούχο Πανιόνιο και το φιλοξενούμενο Εθνικό. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Εθνικό, στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Ίσως Γιώργο το πιο σημαντικό παιχνίδι όλης της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας και όχι μόνο του 4ου ομίλου. Ένα παιχνίδι που θα κρίθει και ίσως από νωρίς και η πρώτη θέση ανάλογα τα αποτελέσματα. Στις 3 ακριβώς η σέντρα της αναμέτρησης, Πανιόνιος Εθνικός, πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους του 4ου ομίλου στη ΓΑΜΑ Εθνική, σε μια Νέα Σμύρνη με πολύ κόσμο, περισσότερο από 3.000 φίλοι του Πανιωνίου και περίπου 100 με 150 θα έλεγα φίλοι του Εθνικού που έχουν φιλοξενηθεί στη θύρα 1 του σταδίου της Νέας Σμύρνης. Ο Πανιόνιος που είναι στην πρώτη θέση με 34 βαθμούς είναι στο συν 5 από τον δεύτερο Εθνικό που έχει 29 βαθμούς. Ακριβώς, να διευρύνει την κυριαρχία του Πανιόνιου μεταξύ τους προϊστορία σήμερα πέρα από το βαθμολογικό και να δώσει τέλος το ΑΕΤ, το σερί του Εθνικού που μετά τις 12 Απριλίου του 23 με την ήττα που είχε από τον Αλμυρό 2-1 εκτός έδρας θα προσπαθήσει στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ο Πανιόνιος να σπάσει και αυτό το ΑΕΤ που έχει ο Εθνικός. Αυτή το μάτς που είπες με τον Αλμυρό είναι από την περσινή σεζόν. Ακριβώς. Κάτι που σημαίνει ότι ο Εθνικός είναι αήττητος στο φετινό πρωτάθλημα. Μετράει 5 ισοπαλίες. 8-5-0 είναι γύρω. 8-5-0. 8 νίκες, 5 ισοπαλίες. Καμία ήττα προέρχεται από την ισοπαλία με τον Ατσαλένιο 0-0 στην έδρα του στο γήπεδο του Μοσχάτου. Ο Πανιόνιος Εμνάλη έχει μόλι μία ήττα και μία ισοπαλία. Πάμε να δούμε. Ναι, πάμε σιγά σιγά να δούμε την αγωνιστική. Την 14η αγωνιστική. Ατσαλένιος Ατρόμητος. Το οποίο μάτς έχει ήδη γίνει, θα το αναφέρουμε σε λίγο. Μπράβο, 6-0 έληξε, 6-0 ο Ατσαλένιος. Επιβλητικό σκορ. Αγία Παρασκευή, Ύπατο, Προοδευτική Άρης Πετρούπολης, Περαμαϊκός Ηλυσιακός, Αλμυρός, Άγιος Νικόλαος, Φωστήρας Επισκοπή, Απόλλων Σμήνης, Ερμής Ωνιανών, Χαϊδάρη Ολυμπιακός και Πανιόνιος Εθνικός. Και να δούμε και τη βαθμολογία. Με την υποσημείωση ότι στη βαθμολογία που βλέπετε στην οθόνη σας έχει αλλάξει θέση του Ατσαλένιου. Δηλαδή, πρώτος είναι ο Πανιόνιος, 29 έχει ο Εθνικός. Ο Ατσαλένιος πλέον έχει 24 και όχι 21, γιατί είπαμε ότι χθες έπαιξε με τον Ατρόμητο Πειραιά και κέρδισε. Άρης Πετρούπολης 24, Ηλυσιακός 22, Ύπατο 22, Αλμυρός Γαζίου 21, Επισκοπή 19, Άγιος Νικόλαος 19, Χαϊδάρη 18, Προοδευτική 15. Και στη ζώνη του επιβασμού, Περαμαϊκός 14, Αγία Παρασκευή 12, Ελοπιακός 11, Φωστήρας 11, Ερμής Ωνιανών 10, Απόλλωνος Σμήνης 8 και Ατρόμητος Πειραιά με 5 βαθμούς τελευταίο στη βαθμολογία. Ένα πολύ ενδιαφέρον μάτσο να παρακολουθήσουμε λοιπόν σήμερα, 3 ώρα ακριβώς, δηλαδή όσο νου που περιμένουμε για την είσοδο των ομάδων για να ξεκινήσει σιγά σιγά το μάτς. Πολύ σημαντικό μάτς για τον Πανιόνιο, σημαντικό πολύ μάτς και για τον φιλοξενούμενο Εθνικό που κακά τα ψέματα Παναγιώτη σήμερα νομίζω έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη η οποία θα τον φέρει πιο κοντά στον πρώτο παραπανιόνιο. Ξαναλέω είναι στο συν 5 ο Πανιόνιος, με νίκη πάει στο συν 8. Η ισοπαλία αφήνει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι τώρα. Με ήττα του Πανιονίου ο Εθνικός πλησιάζει στο μείον 2. Έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Με τα κιανέρυθρα ο γηπεδούχος Πανιόνιος, με λευκά ο Εθνικός, ωραία ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους του Πανιονίου, από τη θύρα 3, όπως βλέπετε και στο βάθος του πλάνου σας, με δεκάδες καπνογόνα, ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα στο στάδιο της Νέας Σμύρνης, ένα παιχνίδι από τα παλιά, οι δύο ομάδες που έχουν καταγράψει πάρα πολλές συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα της κατηγορίας, στην Αλφα Εθνική. Και για να καταλάβετε τι λέμε, στη γενική κατάταξη all time της ΑΕΑ Εθνικής, ο Πανιόνιος βρίσκεται στην 6η θέση, ο Εθνικός βρίσκεται στην 10η.
Πάμε να δούμε σιγά σιγά και τις εντεκάδες. Ξεκινάμε από τον φιλοξενούμενο Εθνικό που θα μας πει ο Παναγιώτης στην εντεκάδα. Με το νούμερο 1 Κούμπουλα, 2 Παπαγγελής, 3 Ζωγραφάκης, 4 Θεοδόρου, 5 Κατσογιάννης, 6 Μαλάη, 7 Ντινιωτάκης, 8 Πολύζος, 9 Γεωργούσης, 10 Μακρυγιάννης, 11 Αντωνίου. Και για τον προπονητής Βαγγέλης Χαντές. Σωστά. Και τον γηπεδούχο Πανιώνα που βιάστηκαν από την εντεκάδα. Δημήτρης Χαφίδας, Γκερτίν, Χοντζάλη, Κωνσταντίνος Διονέλης, Γιάννης Ποτουρίδης, Θοδωρής Ζούλιας, Ηλίας Πότσι, Γιάννης Μπουρλάκης, Ρακίπ Μπρέγκου, Ηλίας Ιγναντίδης, Γιώργος Γεμιστός και Σπύρος Γλινός, προπονητής ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Όλο το οπλοστάσιο ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Στη διάθεσή του να πούμε ότι για τον Εθνικό ο Χρούστιν έτσι, ένα βασικό εργαλείο του Βαγγέλη Χαντέ. Τελικά είναι στην αποστολή. Ακουγόταν ότι δεν θα είναι στην αποστολή, τελικά είναι στην αποστολή. Ναι, για τον Πανιόνιο από την άλλη, ο Δημήτρης Λοντής έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί ως βασικός, αλλά ανάλογα και την εξέλιξη του αγώνα θα πάρει, φαντάζομαι, λεπτά συμμετοχής. Να πούμε και τους διαιτητές. Διαιτητής είναι ο Λάζαρος Ρεντίφης από την Ανατολική Αττική. Βοηθή Κωνσταντίνος Σούζας και Αντώνης Καλής και οι δύο από την Ανατολική Αττική. Παρατηρητής του αγώνα, ο συνεπίθετός μου Παναγιώτης Καρμίνης από τη Λέσβο. Όρκος νίκης και από τις δύο ομάδες. Οι παίκτες του Πανιωνίου μαζί με η βασική και αναπληρωματική μπροστά από τον πάγκο του Πανιωνίου δίνουν το δικό τους όρκο νίκης, όπως και οι παίκτες του Εθνικού στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αρκετός ο κόσμος στη Νέα Σμύρνη. Πάμε στην έναρξη του αγώνα, της μετάδοσης μάλλον, ότι είναι περίπου 3.000. Νομίζω είναι ακόμα παραπάνω τελικά. Και όσο περνάει ο χρόνος, επειδή υπάρχει μεγάλη προσέλευση και υπάρχει πολλοί κόσμος έξω από το γήπεδο, σιγά σιγά όλοι θα πάρουν τις θέσεις τους στο στάδιο της Νέας Σμύρνης για να παρακολουθήσουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ματς. Την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αυτό το μάτσο έχετε και εσείς μέσα από τους δέκτες σας στο Πανιόνια Νέα TV. Στην περιγραφή είναι ο Γιώργος Χαρμίρης, στο σχολιασμό του αγώνα ο Παναγιώτης Κυπρέος. Να πούμε, είχαμε καιρό Γιώργο να δούμε τη θύρα 2 έτσι γεμάτη. Έτσι είναι το πρώτο μάτσο. Θα έρχεται και αρκετό κόσμο και ακόμη μπαίνει κι άλλος. Η θύρα 3 πολύ κόσμο από τους οργανωμένους του Πανιωνίου. Και ξαναλέω, περίπου 150 φίλοι του Εθνικού. Δεξιά, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, στο άκρο της θύρας 1. Όλα έτοιμα σιγά σιγά για να ξεκινήσει ο αγώνας. Περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή Ρεντίφη από την Ανατολική Αττική για να ξεκινήσει αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Παλιός γνώριμος ο Σπύρος Γεωργούσης στον Πανιόνιο, ο επιθετικός του Εθνικού, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά φέτος. Σέντρα, ο Πανιόνιος η πρώτη κατοχή της μπάλας. Βαθιά παλιά από τον Ποτουρίδη, Γεμιστός. Ο Γλινός προσπαθεί να παίξει ανάμεσα το Γεμιστό, διώχνει φιλοξενούμενη. Ποτουρίδης μια κεφαλιά εκεί που είναι η φιλοξενούμενη. Μια βαθιά παλιά στην πλάτη του Διονέλη, ο Ντινιωτάκης. Μια προθυμένη για τον Γεωργούση, Γεωργούση την πάει. Η μπάλα out, δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στο Καβίτα και τον Γεωργούση. Και βλέπετε ότι και ο Γεωργούσης στην αρχή δεν μαρτυρήθηκε, τώρα πάει κάτι να πει στον διαιτητή. Εντάξει. Νομίζω ότι από εδώ που είμαστε φάνηκε ότι δεν υπήρχε κάτι το αντικανονικό. Τσίπησε με τον Γιώργο στην μπάλα, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια μικρή απόσταση ανάμεσα στον Σκαφίδα και τον επιθετικό του Εθνικού. Όμως, Παναγιώτη, Εθνικός ξεκινάει δυνατά. Ίσως είναι πολύ νωρίς, αλλά αν και τον αργότερα αυτή η φάση θα μπορούσε να δεχτεί και κίτρινη κάρτα. Για θέατρο, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, βαθιά παλιά του Πότσι. Μπουρλάκης με Διονέλη διεκδικούν. Να πούμε, πριν είδαμε τον Ντινιωτάκη, ο οποίος έβγαλε αυτή την πολύ ραμπαλιά στο Γεωργούση. Ο Ντινιωτάκης πέρυσι είχε σκοράρει εδώ με τη φανέλα του Αιωλικού σε εκείνο το 1-1 του Πανιωνίου με τον Αιωλικό. Και εν τέλει η ομάδα της Μητυλίνης πήρε την άνοδο στον περσινό τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ψηλά η μπάλα, Ντινιωτάκης και Διονέλης. Νικητής ο Διονέλης, Μπουρλάκης, πλάγιο για τον Πανιώνιο από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Ένα μάτς που ξεκίνησε δυναμικά, αυτό περιμέναμε. Είπαμε και στην αρχή, Παναγιώτη, ότι ο αγώνας είναι σημαντικός και ο Εθνικός πάει για την νίκη. Ναι, είναι το μοναδικό αποτέλεσμα νομίζω που επιδιώκει ο Εθνικός φέτος. Συγγνώμη, στο σημερινό μάτς. Και να μειώσει και τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Πανιόνιο, ξαναλέμε για όσους δεν ήσασταν από την αρχή στη μετάδοση. Ο Πανιόνιος είναι πρώτος με 34 βαθμούς, ο Εθνικός δεύτερος με 29 βαθμούς. Ο Πανιόνιος έχει αυτό το συν 5 δηλαδή από την ομάδα του Πειραιά. Και το χίνει δηλαδή άσχημο για τον Εθνικό σήμερα. Ναι, οι προποθέσεις προφανώς το Χ ευνοεί το πρωτοπόρο που έχει και ένα συν 5. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Πάμε στο παιχνίδι. Από τα δεξιά ο Εθνικός που έχει πει δυνατά στο μάτς. Μια βαθιά παλιά στην πλάτη του Ζούλια. Διεκδικεί ο Γεωργούσης. Κακή έξοδος από τον Σκαφίδα, αλλά νομίζω ότι θα δοθεί φάουλ.
σπρώξιμο του Γεωργού στο Ζούλια. Προσπαθούν να παίξουν με βαθιές μπαλιές οι παίκτες του Εθνικού τον επιθετικό, τον πρώην επιθετικό του Πανιωνίου, τον Σπύρο Γεωργούση, που όπως είπε και ο Παναγιώτης φέτος κάνει μια πολύ καλή σεζόν στην ομάδα του Πειραιά. Ο Σκαφίδας με τον Ποτουρίδη πάνω από την μπάλα. Ο Ποτουρίδης αφήνει τελικά για τον τερματοφυλακά του. Αξίζει να τονιστεί πολύ ωραία ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Και ειδικά με αυτά τα διάφορα άσχημα πράγματα που εξελίσσονται στον χώρο του αθλητισμού, πρέπει να τονίζουμε και τα καλά. Λοιπόν, ψηλά η μπάλα. Δινιωτάκης. Διεκδικεί εκεί ο Πότσι με τον Αντωνίου. Φάουλ που δεν παίρνει ο Πότσι, το ζήτησε. Ο Δινιωτάκης τώρα πιέζει. Ο Ποτουρίδης θα κλέψει, θα γυρίσει τον τερματοφύλακα του. Πάρα πολύ δραστήριος ο Ντινιωτάκης στο δεξιά άκρο της επίθεσης για τον Εθνικό. Ποτουρίδης. Ψηλά η μπάλα. Διονέλης. Πότσι, ωραία για τον Μπουρλάκη. Καταλαβαίνει όμως ο παίκτης του Εθνικού και κόβει. Αντωνίου. Ξεπερνάει τον Διονέλη. Έχει το ανέβασμα από δεξιά του Παπαγγελία. Αυτός θα πάρει την μπάλα. Καθαρά ο Διονέλης στην μπάλα, πλάγιο για την ομάδα λοιπόν, του Εθνικού. Να δώσουμε και ένα ενδιαφέρον στατιστικό μεταξύ της προϊστορίας των δύο ομάδων. Σε 84 επίσημες αναμετρήσεις ο Πανιώνιος μετράει 32 νίκες έναντι 24 του Εθνικού, ενώ 28 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Και κυρίως Παναγιώτη, οι δύο ομάδες έχουν κοντραριστεί στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην Αλφα Εθνική και όχι στη Γάμα Εθνική που έπαιξαν πριν δύο χρόνια βέβαια. Στο γήπεδο της Καλλιθέας τότε που χρησιμοποιήσε ο Εθνικός. Το 21. Ως έδρα σε ένα μάτς που είχε λήξει 1-1. Να δούμε τώρα το κόρνερ για τον Εθνικό που στα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πιο επιθετικός. Ο Γεωργούσης έχει πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Να κάτι που δεν έκανε στον Πανιόνιο Γεωργούση, δεν εκτέλεσε κόρνερ. Τα στημένα. Γεμάτη περιοχή του Σκαφίδα, άπαντες μέσα στην περιοχή. Καλό είναι στο δεύτερο δοκάρι που Λάξη φέρνει κεφαλιά και κερδίζει και το φάουλ από τον ζωγραφάκι που πήδηξε σε δεύτερο χρόνο και έπεσε πάνω στον παίκτη του Πανιωνίου. Δύο προπονητές και των δύο ομάδων και ο Βαγγίλης Χαντές, έμπειρος, καταξιωμένος στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής και όχι μόνο, ένας προπονητής που παράγει έργο που πηγαίνει, και ο Κώστας Γεωργιάδης που προέρχεται από δύο χρόνια στην Super League 2, από Ηρακλή, από Βέρεια, φέτος στον Πανιόνιο και η σεζόν πάει περίφημα για τους Γιανέριθρους. Ένας εθνικός, Γιώργο, όπου λείπει και η φωνή του Εθνικάρα από την κερκίδα, όπως την είχαμε συνηθίσει. Τον βλέπω σε φωτογραφία στους, ναι. Τους παίκτες του, στους εφυλάθρους εθνικού. Βλέπουμε και πλάνα από τις εξέδρες. Τους φίλους του Πανιωνίου, τους φίλους του Εθνικού. Ο Εθνικάρας, ο οποίος μας άφησε τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Γιάννης Ματζουράνης. Και λείπει φωνή του όχι από τον Εθνικό, από τα ελληνικά γήπεδα. Γιατί ήταν και στην Εθνική Ελλάδα. Και πιστός φίλος, μπράβο, της Εθνικής Ελλάδος. Σηκώθηκε ο Ζούλιας, συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Βλέπουμε απέναντι Παναγιώτη να μπαίνει συνεχώς κόσμος στη θύρα 2. Ναι. Συνεχώς κόσμος, καταλαβαίνεις ότι απ' έξω υπήρχε πολύς κόσμος και υπάρχει καθυστέρηση στην είσοδο. Να δούμε τώρα τον Διονέλη να χάνει καθαρά από τον Παπαγγελή. Δεν είναι καλή πάσα το τελευταίο όμως. Ο Ποντουρίδης δεν διώχνει σωστά. Ο Πουρλάκης τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά. Δεν έχει μπει ακόμα. Ζητάει από τον διαιτή να μπει. Δεν τον έχει πάρει το OK ο παίκτης του Πανιωνίου. Γλινός. Δεν μπορεί να πάρει το OK γιατί παίζει από την πλευρά του το παιχνίδι. Υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ ανάμεσα σε Διονέλη και Πολύσο νομίζω. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες οι δυο τους. Είναι λογικό, είναι σημαντικό το μάτς, είναι κρίσιμο το μάτς, η ένταση είναι αυξημένη σήμερα. Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για τους δικούς τους σκοπούς. Ο σκοπός είναι η άνοδος, αλλά Πανιώνιος με ένα συν 3, δηλαδή με ένα τρίποδο σήμερα πάει στους 8 βαθμούς διαφορά από τον Εθνικό. Απ' την άλλη, ο Εθνικός μειώνει στους 2. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μάτς. Ένα Εθνικός, ο οποίος, όπως είπε στην αρχή, έχει μπει πάρα, πάρα πολύ δυνατά και παίζει πολύ δυνατά σε όλες τις φάσεις. Δύο και τρεις παίκτες πέφτουν πάνω στην μπάλα. Ναι, και κυρίως εδώ από τα δεξιά κάνει τις επιθέσεις ο Εθνικός, με τον Ντινιωτάκη να είναι ορεξάτος. Η μπάλα στο κέντρο. Διεκδικεί Πολύζος και Πότσι. Νικητής ο Πολύζος. Ωραία παλιά του για τον Ντινιωτάκη, δεν μπορεί να κρατήσει αυτό στην μπάλα εντός ορίων.
Λάγιο για τους Γιανέριθρους. Από τα αριστερά, με το Διονέλη. Ναι, καλό το πλάγιο, δεν βρίσκει το γεμιστό. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Πότσι τροφοδοτεί τον Μπρέγκου. Αυτός πιο δεξιά στο Χοντζάλι. Πότσι. Προτιμήθηκε ο Πότσι με τον Μπρέγκου στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Κώστα Γεωργιάδη και όχι ο Στούπης. Από την άλλη, ο Γκροντής δεν είναι ακόμα έτοιμος. Το είπαμε και στην εξαγώνα να ξεκινήσει ως βασικός, αλλά νομίζω ότι θα μπει ως αλλαγή κάποια στιγμή στο ματς. Μιας και το ανέφερες, ο Πανιώνιος είχε παιχνίδι μεσοβδόμαδα, την Τρίτη, με τον Ερμίζο Νιανών. Και είδαμε και τον Γκροντή να παίζει ένα 20 λεπτό. Και να τα κάνει όλα. Και να τα κάνει όλα με γκολ και assist και ένα εκπληκτικό γκολ γύρω. Και πολύ ωραία και assist, είναι assist που αν θες έλειψαν τον Πανιώνιο στα παιχνίδια που δεν έπαιξε με τον Γκροντή. Οι κάθετες. Πλάγιο από τον Παπαγγελία, εκεί που είναι μόνο ο Ποτουρίδης όμως, ο οποίος θα διώξει βιαστικά. Γλινός. Μπουρλάκης, πάρα πολύ ωραία στον ανοιχτό χώρο για το γεμιστό από τα δεξιά. Έχει χώρο γεμιστός έξω από την περιοχή και δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος. Το γύρισμα δεν περνάει για τον Γλινό, διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Ψηλά η μπάλα. Κεφαλιά του Ζούλια που κερδίζει στην ενέρε μονομαχία τον Γεωργούση. Μπουρλάκης. Πότσι. Διονέλης, υπό την πίεση του Ντινιωτάκη, ωραία περνά ο Διονέλης. Συνεχίζει ο Διονέλης από τα αριστερά. Φάουλ, κερδίζει ένα φάουλ από την παρέμβαση του Παπαγγελή. Είναι οι γνωστές προωθήσεις του Διονέλη που αποφέρουν καρπούς συνήθως για τον Πανιώνιο. Είτε ένα φάουλ, είτε μια καλή σέντρα, είτε μια τελική ενέργεια. Σωστή απόβαση τον κύριο Ρεντίφ σε αυτή τη φάση. Αυτή η στατική φάση για τον Πανιώνιο συμπληρώνοντας σιγά σιγά τα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα στο 0-0 οι δύο ομάδες, Πανιώνιος Εθνικός για τη 14η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Παρακολουθείτε αυτό το πολύ σημαντικό μάτς ζωντανά μέσα από το δέκτες σας στο Πανιώνια Νέα TV, στο κανάλι του πανιώνια.gr, στο YouTube. Πάνω από την μπάλα ο Μπουρλάκης. Από τα αριστερά που συμπτύχει το Πανιώνιο σαν ένα πιο κοντινό κόρνερ θα λέγαμε. Καλοεκτελεσμένο στην καρδιά της άμυνας, διώχνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Γεωργούση. Χοντζάλη που επανέρχεται στις επιλογές του Κώστα Γεωργιάδη μετά τον τραυματισμό που είχε και έλειψε τα τελευταία μάτς. Διεκδικεί ο Εγναντίδης, διεκδικεί και ο Θεοδόρου νικητής, ο τερματοφύλακας. Ο Κούμπουλα που παίζει γρήγορα και παίζει πανέξυπνα για τον Ντινιωτάκη στα δεξιά. Αντεπίθεση, πάρα πολύ καλό τάκλι του Μπουρλάκη. Πολύ έξυπνο. Πήρε μπάλα. Μπουρλάκης, γεμιστός από τα αριστερά. Ωραία ξανά ο γεμιστός του Μπουρλάκη μέσα στην περιοχή, γεμιστός με το αριστερό. Σκάει μπάλα και περνάει out, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα στο 11 για τους Κιανέριθρους. Με τον γεμιστό να κάνει το σούτ, η μπάλα σκάει στο έδαφος και περνάει out. Πολύ γρήγορη ανάδειξη του παίκτη Πανιωνίου από αριστερά με τον Μπουρλάκη. Εξαιρετική σέντρα, αλλά ο γεμιστός δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ καλή στιγμή για τους Κιανέριθρους, η πρώτη καλή στιγμή για τον Πανιώνιο στο παιχνίδι. Που μετά το πρώτο πεντάλεπτο Παναγιώτη θα λέγαμε ότι κερδίζει μέτρο ο Πανιώνιος στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, πατάει ξεκάθαρα, καλύτερα μετά τον ευνηδιασμό θα έλεγα εγώ του Εθνικού, ο οποίος μπήκε δυνατά θέλοντας να χτυπήσει τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Νομίζω είναι κάτι που θα περίμενε και ο προπονητής ο κ. Γεωργιάδης. Αριστερά η μπάλα, Ζωγραφάκης. Δεν είναι καλή πάσα του. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ζωγραφάκης προσπαθεί να βρει το Γεωργούση. Πιέζουν και οι ανέρυθροι. Μια παλιά ψηλή. Διεκδικεί με το νούμερο 11 Αντωνίου. Κερδίζει από τον Ζούλια. Αλλά ο Ζούλιας είναι πεισματάρης. Ξανακερδίζει. Ζωγραφάκης από τα αριστερά. Γίνεται η σέντρα, εκεί που είναι ο Ποτουρίδης, θα διώξει με το κακό του πόδι το δεξί. Νέο κόρνερ για την ομάδα του Πειραιά. Μπροστά στο πέταλο που βρίσκονται και οι οπαδοί της ομάδας του Πειραιά εκεί, και του Εθνικού. Και ο Μακρινιάς προσπαθεί να τους να τους ανεβάσει. Κόρνερ για τον Εθνικό, από τα αριστερά. Γεμάτη ξανά η περιοχή του Σκαφίδα. Στην καρδιά της άμυνας είναι καλό, πιο ψηλά από όλους ο Πότσι. Αντωνίου αργεί πολύ, κοντράρεται το σουτ που έκανε.
Ο Γλυντός πάνω να βγάλει μια αντεπίθεση για τον Πανιόνιο. Είναι μόνος του, αλλά πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Περνάει δύο. Δεν περνάει και τον Παπαγγελή. Αλλά έχει κερδίσει φάουλ σε πρώτο χρόνο. Σωστό. Σωστό το σφύριγμα από τον Ρεντίφη. Άφησε το πλεονέκτημα. Έγινε το φάουλ όμως νωρίτερα και έφερε τη φάση πίσω. Ο διαιτητής από την Ανατολική Αττική. Κακά τα ψέματα, Γιώργο, είναι ένα παιχνίδι με πολλά τρεξίματα. Αυτό σίγουρα έχει ζητήσει και ο coach Γεωργιάδης από όλους τους παίκτες. Και ο Χαντές. Σίγουρα. Για να μπορούν να αμήνονται όλοι και να πηγαίνουν σε γρήγορες αντιπιθέσεις. Παιχνίδι έντασης, εγώ θα πω ότι είναι κυρίως. Και δύναμης. Βαθιά παλιά στην άμυνα του Εθνικού. Βγαίνει και καθαρίζει τη φάση ο Κούμπουλα. Προσπάθησε να δει αν μπορεί να παίξει γρήγορα. Δεν βρήκε ελεύθερο στους συμπαίκτες του. Κρατάει την μπάλα. Και σιγά σιγά θα πρέπει να παίξει. Προσπαθεί να βρει τον Αντωνίου. Κεφαλιά από τον Μπότσι. Κατσογιάννης. Βαθιά παλιά. Κάνει την κεφαλιά ο Διονέλης. Από τα δεξιά ο Ντινιωτάκης. Επανέρχεται ο Διονέλης και μετά κλείνει, το χαλάει το σουτ. Ο Ντινιωτάκης είχε πάρει τα μέτρα για να σουτάρει. Έχει γίνει φάουλ νομίζω πάνω στον Μπρέγκου. Αυτό σφυρίζει και ο ρέφερ από την Αττική Αττική. Ήθελε να δει που θα πάει μπάλα. Σωστά έπραξε και άλλη μια φορά. Ζητάνε κάρτα από τον πάγκο του Πανιωνίου προς τον επόπτη. Θεωρούν ότι ο παίκτης του Εθνικού έπεσε σκεμμένα πάνω στον παίκτη του Πανιωνίου για να ανακόψει την αντεπίθεση. Ο Ζούλιας είναι πάνω από την μπάλα. Γέμισμα του Μπρέκου. Καλύπτει ο Παπαγγελής. Ντινιωτάκης. Μπρέκου. Δεν είναι καλή πάσα για τον Ιγνάντιδη. Κόβεται. Ζούλιας. Πολλά τα λάθη στο χώρο της μεσαίας γραμμής και από τις δύο ομάδες. Τώρα προσπαθεί να βάλει κάτω την μπάλα ο Κλινός. Έχει κερδίσει ένα φάουλ. Άσχημη αντίδραση και από το παίκτη του Εθνικού. Ο Ζωγραφάκης είναι που δεν δέχτηκε το σφύριγμα του διαιτητή, είπε κάποια γαλλικά. Ο Γλυνός, ο οποίος κλείνει πολλές φορές προς τη μεσαία γραμμή, Γιώργο, να παίρνει μπάλα για να την κατεβάσει. Έχουμε δει τα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα. Το φάουλ είναι περίπου στη μεσαία γραμμή. Προς την πλευρά Παμ είναι το Εθνικός. Ο Μπουρλάξ έχει γυρίσει για να το εκτελέσει και ζητάει από τον Ποτουρίδη, από τα ψηλά κορμιά δηλαδή των Κιανέρθρων, να πάρουν θέση στην περιοχή. Άρα θα εκτελεστεί με σέντρα. Ακούγεται τις οδηγίες του coach, του Κώστα Γεωργιάδη, του προπονητή του, ο Μπουρλάξ, για το που πρέπει να παίξει αυτό το φάουλ. Σφυρίζει ο διαιτητής, εκτελεί ο Μπουρλάξ, δεν είναι καθόλου καλό. Χαμηλό, έξω από την περιοχή. Ζητάει και συγγνώμη μάλιστα ο Μπουρλάξ από συμπαίκτες του. Για την εκτέλεση του φάουλ που δεν ήταν καθόλου καλή. Ο Ζούλιας ήταν ένας χωρίς. Κατσογιάννης. Θεοδόρου. Βαθιά παλιά. Εκεί που καθαρίζει ο Ζούλιας. Διονέλης με το δεξί θα διώξει μακριά. Δεν ξέρω αν γινόμαστε κουραστικοί, αλλά η ατμόσφαιρα πραγματικά στη Νέα Σμύρνη θυμίζει εποχές αλφαθνική Super League, θα έλεγα. Με πολύ κόσμο, πραγματικά πολύ κόσμο και πολύ πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Έγινε, και έγινε ξεσκομός, Γιώργο, για το μάτσο με τον Εθνικό όλη τη βδομάδα από τον Πανιόνιο, από όλους. Οργανωμένοι και μην νομίζω έχουν δώσει το παρόν σήμερα. Και οργανωμένοι με την ανακοίνωση. Να δούμε λίγο την παλιά που γίνεται μέσα στην περιοχή. Γεωργούσης και γκολ. Όχι, έχει ακυρωθεί, έχει ακυρωθεί. Νομίζω ως offside. Νομίζω ως offside έχει ακυρωθεί αυτό το. Από την αρχή της φάσης. Είχε σηκώσει επόπτη στη σημαία του. Πριν δώσει την πάσα στον Γεωργούση. Offside. Σε πρώτο χρόνο έχει ο Γεωργούση, ο παίκτης που κάνει την κεφαλιά πάσα. Ποτουρίδης.
Μπρέγκου. Αλλάζει παιχνίδι, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Ρυψοκίνδυνα, χάνεται την μπάλα για τον Πανιώνιο. Γιωργούσης που είναι πολύ κινητικός, κλέβει. Αριστερά μες στην περιοχή η μπάλα του Πανιωνίου. Μένουν σε λευκά πόδια, γιατί σήμερα δεν φοράει και ανώλευκα. Εθνικός φοράει λευκές εμφανίσεις. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Γλινός και ανάσες για την άμυνα του Πανιωνίου. Μιας και ο Εθνικός τα τελευταία δύο λεπτά έχει επιβάλει τον ρυθμό του, πιέζει και ψάχνει το γκολ για να πάρει το προβάδισμα σκορ. Δεν έχει χαθεί κάποια μεγάλη ευκαιρία από τον Εθνικό μέχρι τώρα. Η μεγάλη ευκαιρία είναι ως τώρα του γεμιστού, αλλά ο Εθνικός Παναγιώτης αυτά τα 18 λεπτά συνολικά πατάει καλύτερα. Σαφέστατα. Σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, σε όλο το γήπεδο, πιέζει σε όλες τις γραμμές και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στην επίθεση με τον Ντινιωτάκη, τον Αντωνίου και τον Γεωργούς φυσικά. Ιγναντίδης, Μπουρλάκης, Ιγλινός, πάρα πολύ ωραίο άλμα αριστερά για τον Μπουρλάκη. Μπουρλάκη στο δεξί, περνάει δύο αντιπάλους του, σουτάρει, κοντράρει το σουτ που έκανε. Κόβει ο Πότσι, Διονέλης, σκληρό μαρκάρισμα του Ντινιωτάκη σε δεύτερο χρόνο, κατευθείαν στα πόδια του Πότσι. Κίτρινη κάρτα και δέχεται και τσέντος παρατηρήσεις από τον διαιτητή για αυτό το μαρκάρισμα του παίκτη του Εθνικού. Έχασε ο Ντινιωτάκη σε πρώτο χρόνο από τον Πότσι. Σε δεύτερο έκανε εκείνο τάκλιν, αργοπορημένο, καθαρά στα πόδια του Πότσι. Κάρτα για τον Ντινιωτάκη, είναι η πρώτη κάρτα, αν δεν κάνω λάθος, αγώνα. Εντάξει, και εμένα φάλλο, νομίζω, τον Ντινιωτάκη. Διαμαρτυρήθηκε ο Πάγκος Αθηνικού για αυτή την κάρτα. Αλλά νομίζω ότι ήταν σωστή. Πότσι. Πέρασε τον Ντινιωτάκη ο Πότσι. Μπρέγκου. Έχει το ανέβασμα του Χοντζάλη στα δεξιά. Η παλιά δεν είναι καλή, θα κοπεί και πλάγιο για τον Πανιώνιο. Κοντζάλι. Σκαφίδας. Προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο το ρυθμό ο Πανιώνιος. Ναι, ναι, πρέπει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, να παγώσει το ρυθμό που έχει αρχίσει να βρίσκει ο Εθνικός. Και νομίζω ότι λίγο πολύ, Παναγιώτα, αυτή την εικόνα περιμέναμε ο Πανίνος να έχει να κάνει συντήρηση δυναμεών, να μην μπαίνει φουλ επιθετικά, γιατί ξαναλέω είναι στο συν 5. Το συν 5 δεν του δίνει κανένα πρωτάθλημα, δεν του δίνει καμία άνοδο, αλλά του δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα για τη συνέχεια του πρωτάθληματος. Απ' την άλλη, ο Εθνικός, αν θέλει να είναι κοντά στη βαθμολογία, πρέπει σήμερα να περάσει την Νικηφόρα από Νέα Σμύρνη. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό δείχνει στον αγωνιστικό χώρο. Ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Ο Εθνικός, το πάμε και στην αρχή, θα κυνηγήσει κατευθείαν την νίκη, θα ανοιχτεί και ο Πανιώνιος θα πρέπει να βρει διαδρόμους στην άμυνα του Εθνικού. Είναι ένα μάτσο που ο Πανιώνιος δεν έχει συνηθίσει να παίζει, δηλαδή να παίζει με υπομονή και να είναι πίσω από την μπάλα αρκετή ώρα στο παιχνίδι. Και ειδικά στο γήπεδο του Γιώργου. Εντός Νέας Σμύρνης. Ειδικά στο γήπεδο, σωστά. Ψηλάει μπάλα, Κοντζάλη. Στα περισσότερα μάτς βλέπουμε τον Πανιώνιο να σκοράρει και αρκετά νωρίς, έτσι. Και να έχει την πλήρη κατοχή της μπάλας. Φάουλ που έχει κερδίσει ο Μπρέγκου. Και ο Κώστας Γεωργιάδης, ο προπονητής του Πανιώνιου, ζητάει ηρεμία από τους παίκτες του και καθαρό μυαλό. Απ' την άλλη, ο Βαγγέλης Χατζής ζητάει να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο. Οι δικοί του παίκτες του Εθνικού. Διονέλης. Γεμιστός, δεν κάνει καλό κοντρόλ, χάνει την μπάλα από τον Κατσογιάννη και κάνει ένα φάουλ, νομίζω, για κάρτα. Ναι. Σωστή απόβαση του Ρεντίφ και εδώ. Από μια κάρτα δύο ομάδες, λοιπόν. Πρώτη κάρτα για Εθνικό από τον Ντινιωτάκη και γεμιστός τώρα στο 22. Κάρτα για τον Πανιώνιο. Φάουλ που είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Κατσογιάννης. Έχει δύσκολο έργο εκεί και ο παρατηρητής του αγώνα, ο οποίος συνεχώς πάει από πάγκο σε πάγκο για να ηρεμεί καταστάσεις στους δύο πάγκους, ανάμεσα στους συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Χαντέ.
Παπαγγελής, Πολύζος, κρατάει υπό την πίεση του Πότσι, Παπαγγελής ξανά, σεντράρει, περνάει από όλους τους καφίδας, δεν βγαίνει να καθαρίσει τη φάση, ο Χοντζάλη θα διώξει. Βάζει ωραία το σώμα του Εγνατίδης, προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει. Ο Πανίνος όμως έχει ξανά την κατοχή της μπάλας με τον Μπρέγκου να προσπαθεί να βρει τον γεμιστό. Βιάστηκε πολύ εδώ ο Μπρέγκου νομίζω και ο Μπουρλάκης από την απέναντι πλευρά ζήταγε, ήταν μόνος του. Δεν ήταν καλή επιλογή του Μπρέγκου. Και ο Μπουρλάκης και ο γεμιστός ήταν. Το γεμιστό πήγε να βρει, αλλά δεν κατάφερε. Μαρκάρισμα στον Ιγνατίδη. Ο οποίος έχει φάει αρκετό ξύλο τα τελευταία δύο λεπτά και ζητάει επίμονα φάουλ από τον διαιτητή και κάρτα. Πήρε ένα φάουλ τώρα. Πήρε ένα φάουλ. Αρκέστηκε. Στο 24 βρισκόμαστε πλέον. Πανιώνιος Εθνικός 0-0 στο μεγάλο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ωραία ενέργεια του Μπουρλάκη. Φάουλ από τον Παπαγγελή. Εντάξει, υπερβολή θα ήταν να ήταν και κάρτα εδώ. Ζητάνε κάρτα από το πάγκο του Πανιώνιου. Νομίζω ότι είναι ένα σωστό φάουλ από πλευράς Εθνικού για να μην βγαίνει επίθεση για τον Πανιώνιο. Χοντζάλη, Μπρέγκου, Γλινός, Μπουρλάκης, σουτάρει ο Μπουρλάκης βιαστικά. Η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κούμπουλα. Τελική ενέργεια για τον Πανιώνιο μετά από αυτή στο 11, δηλαδή περίπου 13 λεπτά αργότερα μετά το σουτ του γεμιστού που ήταν υπό καλύτερες προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή. Αυτή τη φορά το σουτ του Μπουρλάκη έξω την περιοχή πέρασε out. Να κάνουμε και ένα πέρασμα από τα υπόλοιπα γήπεδα. Προοδευτική Άρης Πετρούπολης 0-1 με γκολ του Τσιλιγκύρη και Περαμαϊκός Ηλυσιακός 0-1. Στα Λαμάτσα δεν έχουμε γκολ. Και Αλμυρός Άγιος Νικολάος 1-1. Φάουλ που κερδίζει ο Ποτουρίδης από τον Σπύρο Γεωργούση. Πάνω την μπάλα από Ποτουρίδης. Ψάχνει τον γεμιστό με βαθιά παλιά, με το στήθος ωραία βρίσκει τον Μπουρλάκη αυτός. Και αυτός για τον Γλινό, ένα τάκλιν εκεί από τον Μαλάη. Πλεονέκτημα, δεξιά ο Εγνατίδης μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γεμιστός. Σκάει ξανά το σουτ που κάνει. Στην κίνηση, πολύ ωραίο σουτ. Καλά έκανε και σουτ, εννοείται. Απλά το σουτ που έκανε έσκασε στο έδαφος. Όπως και το πρώτο που είχε κάνει στο 11. Το πιάσε πλέον το πλασέ που λέμε Γιώργο. Αν το πιάσε το κουτουπιέ, μπορεί να έχει άλλη κατάληξη μπάλα. Στο έδαφος δύο παίξει Πανιωνίου. Έξω από την περιοχή είναι ο Μπρέγκου και μέσα στην περιοχή πρέπει να είναι ο Μπουρλάκης. Είναι ο Μπουρλάκης. Υπάρχουν εκεί κάποιες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους πάγκους των δύο ομάδων, από ανθρώπους των δύο ομάδων, στους προπονητές. Είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ο παρατητής του αγώνα από τη Λέσβο έχει δύσκολο έργο σήμερα να τους βάλει όλους σε τάξη. Και ξαναλέω, η ένταση του αγώνα και η χρησιμότητα του αγώνα είναι λογικό να προκαλεί και μια παραπάνω δραστηριότητα, αν θέλετε, στον αγωνιστικό χώρο, στους πάγκους κτλ. Ο διαιτητής φωνάζει ανθρώπους από το πάγκο και των δύο ομάδων, από τους πάγκους και των δύο ομάδων για κάρτες. Και τους λέει ότι την επόμενη θα αποβληθείτε και οι δύο. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 27. Πανιώνιος Εθνικός πάντα στο 0-0. Παρακολουθείτε το μάτς ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Πανιώνια Νέα TV στο YouTube. Τάκλιν του Μπρέγκου στην μπάλα. Υπάρχει παίξη στο εθνικό όμως στο έδαφος. Και ένα φάουλ του Μπρέγκου. Δεν ξέρω αν η μπάλα είχε βγει ήδη και έγινε μετά το φάουλ. Γιατί νομίζω παίξη στο εθνικό πήγε να βγάλει την μπάλα έξω για το συμπαίκτη που ήταν κάτω. Και παραμένει κάτω. Δεν έχουμε εικόνα τώρα από εδώ. Είναι πολύ μακριά από εμάς για να δούμε ποιος είναι. Και το χρυσό στα νούμερα του Εθνικού ναι, δεν μας βοηθάει κιόλας από μακριά να βλέπουμε καθαρά τα νούμερα των παικτών. Νομίζω ότι είναι ο Σογραφάκης, αλλά θα το δούμε σε λίγο.
ευκαιρία για ένα άτυπο time out. Παίκτες των δύο ομάδων έχουν πάει προς τους πάγκους να πάρουν εντολές από τους προπονητές και να δροσιστούμε λίγο νερό. Σε αυτά τα πρώτα 28 λεπτά του παιχνιδιού η ένταση, η δύναμη είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στο μεγάλο παιχνίδι του τετάρτου ομίλου για τη 14η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Νομίζω ότι πλέον έχουμε αγγίξει τους 5.000 και πλέον φιλάθλους που βρίσκονται στο στάδιο της Νέας Σμύρνης. Είπαμε και νωρίτερα πριν την έναρξη του αγώνα ότι συνεχώς η ροή των φιλάθλων συνεχιζόταν. Και ναι, βλέπουμε... από την πλευρά από εδώ πέρα που είμαστε εμείς, Γιώργο, είναι κατάμεστη. Ναι. Όλο το σκέπαστρο. 4, 5, 6 και 7. Και η θύρα 2 έχει πάρα πολύ κόσμο. Η θύρα 3 είναι σχεδόν γεμάτη με τους οργανωμένους. Υπάρχουν εκεί περίπου 150 φίλοι του Εθνικού που είναι στη θύρα 1. Μέσα στην περιοχή του Πανιωνίου η μπάλα, μιας και ξεκίνησε ξανά το μάτς. Μακριά από Τουρίδης, Ιγνατίδης, Γλινός, το 1-2, Ιγνατίδης, Πότσι, ναι, καλή πάσα του. Εδώ πέρα ζήτησε φάουλο Μπρέγκου στη διεκδίκηση νωρίτερα. Ευκαιρία για τον Εθνικό να βγάλετε επίθεση μακριά από το Χοντζάλι. Πάσα του Ντουνιωτάκη δεν ήταν ακριβίας για τον Γιωργούση. Μπουρλάκης. Διονέλης. Μπήκε ο παίκτης του Εθνικού, ήταν έξω. Κοντράρι μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανιωνίου. Μακριά από τον Μπρέγκου. Αλλά όχι με ασφάλεια. Παπαγγελής. Μπουρλάκης θα κόψει. Μπρέγκου. Εξαιρετικός αμυντικά καθήκοντα είναι ο Μπουρλάκης, Γιώργο. Μέχρι στιγμής ο παιχνίδι. Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο. Και είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, Παναγιώτα. Από την αρχή του αγώνα ο Εθνικός προτιμάει τη δεξιά του πλευρά για να επιτίθεται. Άρα ο Μπουρλάκης χρειάζεται να βοηθήσει αμυντικά και το κάνει. Εδώ πέρα προσπάθησε να βρει το κεφάλι του γεμιστό. Και να πούμε ότι ο Πανιώνιος είναι πάρα πολύ δυνατός από την αριστερή του πλευρά με Διονέλη και Μπουρλάκη, έτσι. Οπότε έχουμε φοβερές μονομαχίες. Βλέπουμε μια εικόνα και από τις εξέδρες, από τον κόσμο που βρίσκεται στο στάδιο της Νέας Σμύρνης. Ποτουρίδης κόβει σε πλάγιο. Δινιωτάκης αφήνει να εκτελεστεί το πλάγιο από τον Παπαγγελή. Με χώρο Μαλάη. Αλλάζει για τον Θεοδόρου. Σηκώνει κεφάλι ο Θεοδόρου, προσπαθεί να βρει τον Αντωνίου. Δεν είναι καλή η πάσα του. Ο Σκαφίδας ήθελε να παίξει γρήγορα. Έκανε μια στραβοκλωτσιά εκεί. Και ο Μπουρλάκης για να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή θα διώξει μακριά. Βιάστηκε ο Σκαφίδας να παίξει γρήγορα. Βέβαια το ζήτησε ο προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης να παίξει γρήγορα. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο προφανώς. Πότσι. Δεν είναι καλή πάσα του. Ο Διονέλης θα κλέψει. Δυνατές μονομαχίες. Άλλη μια δυνατή μονομαχία εκεί με Μαλάη και Γλινό. Νικητές οι φιλοξενούμενοι. Μακρυγιάννης κερδίζει ένα φάουλ από τα αριστερά. Έχει επιβάλει τον ρυθμό του Εθνικός στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Σμύρνης. Σε αυτή τη μισή ώρα που παίζουμε το παιχνίδι, ο Εθνικός πατάει καλύτερα, συνεχίζει να πατάει καλύτερα και να ελέγχει το ρυθμό. Απ' την άλλη ο Πανιένος δίνει μεγάλη προσοχή στα μετώπιστεν. Και από εκεί και πέρα ψάχνει τις αντεπιθέσεις για να απειλήσει. Ξανά όλοι οι παίκτες γύρω από την περιοχή του Σκαφίδα. Εκτελείται το φάουλ. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Βγαίνει ο Σκαφίδας, μπλοκάρει. Και τώρα θα επιδιώξει να παίξει γρήγορα. Δεν τον αφήνει εκεί ο Αντωνίου. Θα κάνει το βολέ πάντως. Διεκδικεί ο Μπουρλάκης. Βάζει καλά το σώμα του. Έρχεται και ο Διονέλης με το κεφάλι να βρει το γεμιστό μέσα στην περιοχή. Δεν κάνει κοντρόλ αυτός. Διώχνουν σε πρώτο χρόνο οι φιλοξενούμενοι. Γλινός, ωραία. Σουτάρι, δεν είναι καλό το shoot out. Καλή στιγμή εδώ για τον Πανιώνιο και σε πρώτο χρόνο με το γεμιστό και σε δεύτερο με τον Γλινό. Τελευταία στιγμή πήρε την πουγιά από το στόμα του Παπαγγελής του γεμιστού, Γιώργο. Λίγο πριν σουτάρι. Αυτή είναι η εντολή Παναγιώτη, ξεκάθαρα από τον Γεωργιάδη. Όποτε πιάνει την μπάλα ο Σκαφίδας και είναι ψηλά γραμμή του Εθνικού, να χτυπήσει την αντεπίθεση ο Πανιώνιος με μια βαθιά παλιά του τερματοφύλακά του. Ωραία, πάσα για τον Ντινιωτάκη στα δεξιά με τη μία αυτός. Για τον Αντωνίου έξω από την περιοχή. Κάνει το κοντρόλ υπό την πίεση του Ποτουρίδη out. Τακ,
τακτικά ο Πανιώνιος είναι αρκετά καλά στην άμυνα σε σχέση με τον Εθνικό, ο οποίος αρκετές φορές έχει βρει διαδρόμους ο Πανιώνιος. Βέβαια έχει και άλλο άγνωσμα αυτό που λες, ότι ο Εθνικός έχει ψηλά τις γραμμές, ενώ ο Πανιώνιος έχει πιο πίσω τις γραμμές του και προσπαθεί να χτυπήσει κυρίως την αντεπίθεση. Ο Εθνικός με την μπάλα στα πόδια, προφανώς όταν έχει ψηλά τις γραμμές του, θα υπάρχουν κενά στην άμυνα του. 33 λεπτά παιχνιδιού. Πανιώνιος Εθνικός στο 0-0 εδώ στο στάδιο της Νέας Σμύρνης. Πολύζος. Μπαλιά για τον Γεωργούση. Δεν υπάρχει offside. Ο Χοντζάλη καλύπτει, κερδίζει από τον Γεωργούση και διώχνει σε πλάγιο. Πλάγιο από τα αριστερά για τον Εθνικό με τον Ζωγραφάκη. Θεοδόρου. Βαθιά παλιά για τον Τρινιωτάκη. Ωραίο άλμα από τον Διονέλη. Πάνε και πιο κοντός από τον Τρινιωτάκη. Το κέρδισε στον αέρα. Έμπειρος ποδοσφαιριστής ο Τρινιωτάκης. Καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός που τον εμπιστεύονται πολύ οι συμπαίκτες του, ναι. Μπουρλάκης. Κρατάει με την υποτιμήση του Παπαγγελή. Γεμιστός. Φάουλ. Offside, offside. Υπάρχει offside. Μιας και ο Γεμιστός ήρθε από θέση offside, όπως είδε ο δεύτερος βοηθός, ο Αντώνης Καλής από την Ανατολική Αττική. Δέκα λεπτά περίπου πριν το φινάλε των 45 λεπτών. Σε ένα παιχνίδι που υπερισχύει η δύναμη. Ψηλά η μπάλα. Ποτουρίδης πιο ψηλά από όλους, κερδίζει το, με την κεφαλιά. Και ο Μπουρλάκης κερδίζει ένα φάουλ από τον Παπαγγελή που σήκωνε και κάρτα. Αλλά βιάστηκε πολύ πάντως να παίξει αυτό το φάουλ πάντως. Ωραία παλιά για τον Γεωργούση που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, κάνει το πλασέο, Σκαφίδας διώχνει. Αντωνίου σε κενή εστία. Τεράστια επέμβαση από τον Ζούλια. Και έντονα παράπονα από τον πάγκο του Πανιωνίου και από τον Διονέλη προς τον επόπτη για offside και για χέρι, όπως δείχνει ο Καπάντες από τον πάγκο. Τεράστια ευκαιρία για τον Εθνικό. Θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ σε αυτή τη φάση με κενό τέρμα. Είπε όχι ο Σκαφίδας αυτό το τέτα τέτ με τον Γεωργούση, ο οποίος Σκαφίδας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τελευταία μάτς. Εν συνεχεία, τεράστια επέμβαση του Ζούλια σε κενή εστία, προκενή εστία. Ο Αντωνίου έκανε το σούτ, ο Ζούλιας με ένα φοβερό τάκλιν έδιωξε την μπάλα πριν αυτή φτάσει στην εστία του Πανιωνίου. Πλάγιο με τον Διονέλη από τα αριστερά. Ιγνατίδης. Θα ανοίξει πολύ ωραία το παιχνίδι, το Φοντζάλι από δεξιά, ο Ιγνατίδης. Πότσι. Δεν έχει χώρο. Ψάχνει τις επιλογές του. Ωραία, βρίσκει το Χοντζάλη στην άμυνα του Ζωγραφάκη. Κόρνερ για τον Πανιώνιο. Μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς στη θύρα 3 αυτό το κόρνερ. Τους οργανωμένους οπαδούς του Πανιωνίου. Δύο παίκτες πάνω από την μπάλα, είναι ο Μπουρλάκης και ο Γλινός αν δεν κάνω λάθος, με πάσα παίζουν οι δύο παίκτες του Πανιωνίου. Σέντρα στο πρώτο, δοκάρι περνάει από όλους, ζητάνε χέρι εκεί παίκτες του Πανιωνίου. Ο Ποτουρίδης και ο Μπρέγκου νομίζω είναι αυτοί που ζητάνε το χέρι, όπως και να έχει, κόρνερ είναι τελικά. Πολύ άσαλο διώξουμε από τον παίκτο Εθνικού. Ξανά Μπουρλάκης και Γλινός, να δούμε αν θα παίξουν ξανά με πάσα ή αν θα εκτελεστεί απευθείας αυτό το κόρνερ αυτή τη φορά. Ο Γλινός είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για πάσα, είναι εκεί παίξει του Εθνικού τώρα. Καλό είναι, διώχνει σε πρώτο δοκάρι, στο πρώτο δοκάρι η άμυνα του Εθνικού. Μπρέγκου. Χοντζάλη με χώρο για μια σέντρα. Εν τέλει κάνει μια κάθετο ωραία για το Γεμιστό. Γυρνάει νέο κόρνερ για τον Πανίδο που αυξάνει την πίεση του μετά τη μεγάλη ευκαιρία του Εθνικού στο 36. Ο Πανιώνιος αντιδρά και βγάζει τη δική του πίεση, ψάχνοντας εκείνο στον γκολ.
ξανά Γλινός και Μπουρλάκης πάνω από την μπάλα. Γλινός το εκτελεί. Ο Ζούλιας παίρνει μια κεφαλιά, αλλά έχει υπάρξει φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής Ρεντίφης, μέσα στην περιοχή του Εθνικού. Τον Παπαβαγγελή έγινε το φάουλ. Υπενθυμίζουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν περίπου από ένα λεπτό που ο Εθνικός έφτασε μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ. Αρχικά το σούτ του Γεωργούση, το πλασέ του Γεωργούση μέσα από την περιοχή έδιωξε ο Σκαφίδας. Εν συνεχεία ο Ζούλιας προκαινής εστίας έδιωξε το σούτ του Αντωνίου. Η πιο μεγάλη ευκαιρία, διπλή μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό. Μπρέκου μια κεφαλιά. Ψηλά η μπάλα. Πότσι. Κατσογιάννη στην κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από το Χοντζάλι. Μπουρλάκης προσπαθεί να αλλάξει και τα καταφέρνει υπέροχα για το γεμιστό. Ανοίγει το κοντρόλ αυτός, αλλά κρατάει την μπάλα εντός ορίων. Ανέβασμα του Χοντζάλι. Ανάμεσα σε δύο. Δεν μπορεί να περάσει σε πρώτο χρόνο. Κερδίζει μια κόντρα. Το πλάγιο για τον Πανιόνιο. Ο επόμενος είναι μπροστά. Αυτή η φάση είναι σαν να χτύπησε ένα κουδουνάκι στην άμυνα του Πανιωνίου. Η φάση που είπαμε πριν, περιγράψαμε του Εθνικού. Γιατί μετά από αυτή τη φάση ο Πανιωνίος έχει πάρει την μπάλα στην κατοχή του και πιέζει. Με απανωτά κόνο και ως προηγουμένος. Μπρέγκου. Δεν ασφαλίζει την κατοχή της μπάλας. Θα διώξει μακριά ο Πολίζος. Ο Ζούλιας για καλό και για κακό θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο καθώς ο Γεωργούση σε καταδοκούσε από πίσω του. Έξι λεπτά πριν το φινάλε του μηχρόνου. Γιώργο, να αναφέρουμε ότι είναι και σε αρκετά καλή κατάσταση και το χορτάρι. Ήταν και ο λόγος που παίξε ο Πανιώνιος μεσοβδόμαδα. Στην Καλυθέα. Ναι, στην Καλυθέα. Λόγω της νέας φοράς. Από τα αριστερά μια σέντρα. Εκεί που δεν είναι κανείς συμπαίκτης του Γεωργούση. Ο Γεωργούση έκανε τη σέντρα. Κυνηγάει του Νιωτάκης. Τάκλιν του Διονέλη. Δεν βγαίνει μπάλα έξω. Ο Παπαγγελής και Μπουρλάκης. Ο Μπουρλάκης παίρνει την μπάλα καθαρά τον Παπαγγελή. Δεν έχει πάνω να τη δώσει όμως. Μπρέγκου. Φώναζε ο Γνατίδης να πάρει πάσα. Χέρι εδώ νομίζω, ναι. Στη σέντρα του Μπρέγκου. Ο Παπαγγελής διαμαρτύρεται στον διαιτητή για προηγούμενη φάση με τον Μπουρλάκη. Αλλά επειδή έγινε μπροστά μας η φάση, νομίζω ότι βρήκε μπάλα ο Μπουρλάκης. Ναι. Ο επόμενος ήταν ακριβώς μπροστά, ο διαιτητής ήταν δίπλα. Είχαν ξεκάθαρη εικόνα. Ο Γνατίδης ακόμα τα έχει με τον Μπουρλάκη που του έδωσε την κάθετη. Ναι, σε πρώτο χρόνο έπρεπε να την δώσει γιατί μετά τον ψάκι γι' αυτό δεν την έδωσε. Τα καλά τα λέμε εμείς απ' έξω. Πάνω από την μπάλα είναι ο Μπρέγκου μαζί με τον Μπουρλάκη. Τρεις παίκτες του Εθνικού στο τείχος και περιμετρικά της περιοχής γεμάτη από παίκτες η φάση αυτή. Για να δούμε τον Μπρέγκου, ο οποίος μένει μόνος του πάνω από την μπάλα, απευθείας ψηλά. Πολύ φιλόδοξο το φάουλ αυτό τον Μπρέγκου. Δεν απείλησε την εστία του Κούμπουλα, ο οποίος ήταν παρατηρητής σε αυτή τη φάση, κοιτώντας την μπάλα να περνάει πάνω από την εστία του. Τρεις είναι οι καλές φάσεις σε αυτό το πρώτο μήχρονο, σε αυτά τα 41 λεπτά. Το σούτ του γεμιστού στο 11. Το σούτ ξανά του γεμιστού στο 25. Και η πολύ μεγάλη φάση, το 36 για τον Εθνικό. Η διπλή φάση με Γεωργούση και Αντωνίου. Πότσι. Κυνηγάει Μπουρλάκης. Ζητάει φάουλα από τον Παπαγγελή. Και του ζητάει τα αρέσια γιατί θεωρεί ότι τον έσπρωξε εκτός φάσης ουσιαστικά ο Παπαγγελής. Μπροστά στο πάγκο του Εθνικού όλα αυτά. Υπήρξε ένα σπρώξιμο, ο διαιτητής θεώρησε ότι η μπάλα έτσι κι αλλιώς είχε βγει πλάγιο, οπότε δεν σφύριξε κάτι. Το καλό είναι γύρω ότι υπάρχουν πολλές ψύχρεμες φωνές εκτός αγωνιστικού χώρου. Αν δεν υπήρχαν, θα είχαμε πρόβλημα. Και είναι πολύ σημαντικό για τέτοιου είδους μάτς. Από τον πάγκο του Πανιωνίου πάντως ήταν φάουλ από τον επόπτη που ήταν κοντά στη βάση. Παπαγγελής που έχει... Όχι, δεν έχει κάρτα ο Παπαγγελής. Κάρτα έχει ο Ντινιωτάκης. Πότσι, διώχνει μακριά.
άγαρμο μαρκάρισμα εκεί στον αέρα από το Θεοδόρου, ο οποίος απομακρύθηκε αμέσως για να μην δεχτεί μια κίτρινη κάρτα. Γιατί με το που έκανε το φάουλ ο παίκτης του Εθνικού απομακρύθηκε το φωνάζω, μακριά, με πολλά μέτρα μακριά. Πήγε στο κεφάλι του Μπουρλάκη. Έντονα παράπονα από τον πάγκο του Πανελλήνιου για κάρτα. Θεωρούν ότι υπήρξε μια. Α, την είδε τελικά την κάρτα. Δεν την γλίτωσε ο παίκτης του Εθνικού. Ο Θεοδόρου προσπάθησε να την γλιτώσει, δεν τα κατάφερε. Το έχουμε δει πολλές φορές γύρω αυτό στα παιχνίδια της Γάμα Εθνικής. Παντού, παντού είναι αυτό. Δε... Παντού είναι, αλλά κυρίως το μεταδίδουμε και φεύγει ο παίκτης κατευθείαν για την άμυνα. Γιατί ξέρει ότι τσικώνει κάρτα το φάουλ, οπότε σου λέει: άμα δεν με δει, θα με ξεχάσει, θα την γλιτώσω. Είναι και σε διαιτητή, θα πέσει και. Ποτουρίδης, πάμε την μπάλα. Δύο λεπτά πριν το φινάλε των 45 λεπτών του ημιχρόνου. 0-0 οι δύο ομάδες σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Ποτουρίδης, γεμίζει. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Κρατάει ο Πολύζος, κερδίζει το φάουλ από τον Πρέγκου. Βαθιά παλιά. Αντωνίου και Πότση διεκδικούν. Ο παίκτης Πανιωνίου κερδίζει την κεφαλιά. Ξανά Αντωνίου. Ωραία για τον Πολύζο και αυτός ωραία για τον Γεωργούση. Κάνει κακό κοντρόλ αυτός. Διώχνει ο Ποτουρίδης. Ιγναντίδης δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα υπό την πίεση του Θεοδόρου. Κεφαλιά του Διονέλη σε πλάγιο. Παπαγγελής, Διονέλης, πλάγιο για τον Εθνικό. Πεσμένος ο αριθμός στα τελευταία λεπτά. Πλησιάζουμε και στο φινάλε του ημιχρόνου. Ντινιωτάκης. Με Διονέλη περνάει υπέροχα ο Ντινιωτάκης, αλλά η σέντρα του δεν είναι καλή. Γλιστράει και ο παίκτης του Εθνικού. Με την μπάλα να καταλήγει στο σκαφίδα. Ξανά ο Γεωργιάδης ζητάει τον μεσοφύλακα του να δει αν υπάρχει ελεύθερο παίκτης για να παίξει γρήγορα. Δεν υπάρχει όμως, γι' αυτό το λόγο κρατάει την μπάλα ο goalkeeper των Γιανέριθρων. Νομίζω ότι ο Ντινιωτάκης θα έχει βρει αρκετά σκούρα με τον Διονέλη από την πλευρά. Άλλο ένα μάτς εξαιρετικός ο Κωνσταντίνος Διονέλης, ο αριστερός οπισθοφύλακας του Πανιωνίου. Μια παλιά που βγαίνουν δύο παίκτες Εθνικού στην πλάτη της άμυνας του Πανιωνίου. Δεν σηκώνει κάτι ο επόπτης, αλλά ο Σκαφίδας έχει βγει και μπλοκάρει. Και τώρα ο Γεωργιάδης του ζητάει του τερματοφύλακά του ηρεμία και να μην βιαστεί. Το βολέ του Σκαφίδα. Ψάχνει το γεμιστό, κεφαλιά του γεμιστού. Διώχνει, δεν διώχνει τελικά καλά ο παίκτης του Εθνικού εκεί. Ο Κατσογιάννης ήταν, αλλά βγήκε και καθάρισε τη φάση ο Κούμπουλα πριν μπει απειλητικά στη φάση ο Ιγνατίδης. Ζητάει και συγγνώμη ο παίκτης του Εθνικού, τον πάγκο. Το βολέ. Πότσι κεφαλιά σε πλάγιο. Παίζουμε καθυστερήσεις πλέον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Παπαγγελής ψάχνει τον Αντωνίου Μπρέγκου. Φάουλ που κερδίζει ο Ντινιωτάκης από τον Διονέλη. Με τον Διονέλη να βλέπει και κάρτα. Κάρτα και για τον Κωνσταντίνο Διονέλη μετά τον Γιώργο Γεμιστό για τον Πανιόνιο. Και ίσως είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου για τον Εθνικό και του αγώνα. Και για τις δύο ομάδες αυτό το πρώτο ημιχρόνο. Πάνω από την μπάλα είναι με το νούμερο 10 ο Μακρυγιάννης. Μακρυγιάννης πάνω από την μπάλα, γεμάτη περιοχή του Σκαφίδα. Ο Γλινός είναι σε θέση τείχος. Εκτελεί ο Μακρυγιάννης, το πρώτο δοκάρι, μια πρώτη κεφαλιά από τον Ρίδης. Θα βρει την μπάλα και θα παραχωρήσει ένα κόρνερ και δεν θα υπάρξει αυτό το κόρνερ, δεν θα εκτελεστεί. Μια και ο διαιτητής σφυρίζει το φινάλι του πρώτου μέρους. Δεν αφήνει ο Ρεντίφης λοιπόν να εκτελεστεί το κόρνερ και τέλος ημιχρόνου. Πανιώνιος Εθνικός 0-0. Επανερχόμαστε σε 12 λεπτά για την μετάδοση του δεύτερου μέρους. Thank you.
επιστροφή στο στάδιο της Νέας Σμύρνης για την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Εθνικό, την πιο σημαντική αναμέτρηση στην 14η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι δύο ομάδες είναι στο 0-0 μετά από τα πρώτα 45 λεπτά, που είχε πολλά, είχε δύναμη, είχε ένταση, είχε ευκαιρίες, γκολ δεν είχε όμως. Με τις δύο ομάδες λοιπόν να είναι στο 0-0. Πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Εθνικό για το δεύτερο ημίχρονο, θα πούμε λίγο αποτελέσματα από τον τέταρτο όμιλο στα υπόλοιπα παιχνίδια. Αγία Παρασκευή, είπα το 0-3. Απόλλωνος Μήνης, Ερμής Ζωνιανών 3-0. Προοδευτική Άρης Πετρούπολης 0-1. Χαϊδάρι Ελοπιακός 0-0. Περαμαϊκός Ηλυσιακός 0-1. Αλμυρός ΑΟΑΝ 1-1. Φωστήρας Επισκοπή 1-1. Και το μάτς με τον Ασαλίκη τον Ανατρόμητο Πειραιά που διεξήχθηκε χθες 6-0. Και τώρα κάνουν την είσοδο τους και οι παίκτες του Πανιωνίου, ήδη είναι μέσα του Εθνικού και οι διαιτητές. Θα δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή, θα το δούμε στην πορεία, γιατί ως γνωστόν στο ημίχρονο δεν σηκώνονται τα μπελάκια κτλ. Και δεν υπάρχουν τα μπελάκια στην ΓΑΜΑ Εθνική για να μας βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε δεκάδες των δύο ομάδων. Ένα πρώτο ημίχρονο που ο Εθνικός πατούσε καλύτερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ο Εθνικός ήταν η ομάδα που στο 36 είχε μια φοβερή διπλή ευκαιρία. Αρχικά με το πλασέ του Γεωργούση, το τέταρτο του Γεωργούση να διώχνει τους σκαφίδας και εν συνεχεία ο Ζούλιας ως απομηχανή θεός προκαινής εστίας με τάκλι να διώχνει το σου του Αντωνίου. Ο Πανίδος από τη μεριά του είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Γεμιστό στο 11. Το σουτ που έκανε έσκασε στο έδαφος και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Και στο 25 μια παρόμοια φάση ξανά το σουτ του Γεμιστού μπλόκαρε ο Κούπουλα. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτη κατοχή της μπάλας για τον Εθνικό. Υπενθυμίζουμε ότι πριν την έναρξη του αγώνα ο Πανιώνιος βρισκόταν και θα βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στην πρώτη θέση. Έχει 34 βαθμούς, ο Εθνικός είναι δεύτερος με 29 βαθμούς. Αν λοιπόν το έχουμε πει και με τον Παναγιώτη αρκετές φορές από το πρώτο ημίχρονο, αν λοιπόν μια ομάδα καίγεται για την νίκη, είναι αυτή. Ο Εθνικός, όχι το Πανιώνιος δεν παίζει για την νίκη, προφανώς παίζει για την νίκη και οι δύο ομάδες παίζουν για την νίκη. Αλλά ίσως ο Εθνικός να παίζει μια πολύ σημαντική ζαριά για να μπει ξανά στη διεκδίκηση της ανόδου. Ακριβώς Γιώργο, και έτσι ξεκίνησε και το παιχνίδι στην αρχή με ένα πολύ επιθετικό Εθνικό και μετά από τα πρώτα 15 λεπτά Πανιώνιος ισορρόπησε το μάτς και έκανε και δύο καλές ευκαιρίες με τον Γεμιστό. Συνολικά το πρώτο μήχρονο άνοικε στον Εθνικό, ήταν η ομάδα που πατούσε καλύτερα και είχε και τη μεγάλη ευκαιρία που είπαμε νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο μέρος. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έχουν κάρτες ο Διονέλης με τον Γεμιστό για τον Πανιώνιο και ο Θεοδόρου με τον Ντίνιο Τάκη για τον Εθνικό. Σέντρα από το Μακρυγιάννη μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Ζούλια. Μια βαθιά παλιά του Κλινού που προσπαθεί να βγάλει στην αντεπίθεση τον Ιγναντίδη. Βάζει το σώμα του Ιγναντίδη και κερδίζει ένα. Όχι, κάνει φάουλ, λέει ο ποδοσφαιριστής μπροστά. Φάουλ που κέρδισε ο Θεοδόρου. Πρόλαβε ο αμυντικός του Εθνικού, έδιωξε, έβαλε το σώμα του και γέρισε αυτό το φάουλ. Όπως έδειξε ο βοηθός, ο Κωνσταντίνος Σούζας από την Ανατολική Αττική. Υπενθυμίζουμε διαιτητής του αγώνα είναι ο Λάζαρος Ρεντίφης επίσης από την Ανατολική Αττική και ο Αντώνης Καλής είναι ο δεύτερος βοηθός. Και οι τρεις από την Ανατολική Αττική. Βαθιά παλιά. Βάζει το σώμα του Αντωνίου, παίρνει μια κεφαλιά. Ζούλιας μια δεύτερη, διώχνει ο Πατουρίδης μακριά. Όχι τόσο καλά. Σε πλάγιο. Από τα δεξιά αυτό το πλάγιο με τον Παπαγγελή πάνω από την μπάλα για τον Εθνικό. Πολύ δραστήριος ο δεξιός όπως ο φυλακάς του Εθνικού στο πρώτο μέρος. Κλέβουν και ανέρθρωποι με τον Γεμιστό να βγαίνει στην αντεπίθεση. Κρατάει και δέχεται ένα σκληρό μαρκάρισμα. Μαρκάρισμα για κάρτα ξεκάθαρα. Δύο κάρτες για διαμαρτυρία είναι στον Μπρέγκου και δεύτερη. Είναι δεύτερη. Νομίζω ότι είναι ο Θεοδόρου. Κάρτα στον Μπρέγκου για διαμαρτυρία και κόκκινη κάρτα δεύτερη κίτρινη στο 48. Από τη στιγμή που ο παίκτης του Εθνικού πάντως είχε κάρτα, νομίζω ότι το τάκλιν που έκανε, ναι μεν σταμάτησε την αντεπίθεση, αλλά ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο για να πάρει δεύτερη κάρτα. Πήρε πολύ ρίσκο ο παίκτης του Εθνικού. Θεώρησε ότι θα σταματήσει την επίθεση του Πανιωνίου. Τελικά ζημιώνει την ομάδα του Εθνικού και μένει με 10 παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα. Αρκετά νωρίς ο Πανιώνιος αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα. Για ένα ολόκληρο ημίχρονο ουσιαστικά.
Ακριβώς. Σωστή κάρτα. Να πούμε και οι δύο κάρτες από νομίζω εγώ. Νομίζω διαμαρτυρείται την πήρε την κάρτα. Με παίχτη παραπάνω λοιπόν ο Πανίνος για τα επόμενα λεπτά. Για τα επόμενα 41 λεπτά το αγώνα. Κάνε έναν κεντρικό αμυντικό εθνικός ο Βαγγέλης Χαντές. Να δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές στη συνέχεια. Αλλαγή. Ο Ποτουλής πάνω την μπάλα σε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Πανιόνιος. Με πάσα, Μπρέγκου. Κοντζάλι. Τα κουνάκια του κλεινού προς την περιοχή. Διονέλης, κακό κοντρόλ με το γόνατο. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Φάουλ που κερδίζει ο Μπουρλάκης από τον Τινιωτάκη. Ο οποίος δεν διαμαρτύρεται καθόλου. Έχει ήδη κάρτα ο Τινιωτάκης. Αριστερά ο γεμιστός. Ωραία, πάει για τον Μπουρλάκη μέσα στην περιοχή. Πατάει περιοχή αυτός. Φάουλ. Έχει δώσει φάουλ. Ο ρέφερι του Μπουρλάκη πάνω στον αντίπαλό του. Γιώργο, νομίζω τώρα θα δούμε ένα διαφορετικό Πανιόνιο. Θα κυνηγήσει τον γκολ. Μιας και έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλάζουν και ίσως παίξει λίγο πιο συντηρητικά ο εθνικός ακριβώς. Αλλάζουν οι ισορροπίες στο παιχνίδι τελώς. Πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί τώρα ο Βαγγέλης Χαντές, ο προπονητής του εθνικού. Πλάγι ο Σιανέρης από τα αριστερά. Ποτουρίδης. Ζούλιας. Από τους διακριθέντες του Πανιωνίου σήμερα. Κοντζάλι. Γλινός. Ωραία, το 1-2 με το Κοντζάλι. Δεν μπορεί να περάσει τον αντιπαλό του όμως και αντεπίθεση για τον εθνικό με τον Μακρυγιάννη. Έχει και τον Γιωργούση στα αριστερά του, του τη δίνει. Γιωργούσης με Ζούλια. Ωραία, πατάει ο Γιωργούσης. Είναι κακή η πάσα του όμως εκεί που είναι μόνο Μπρέγκου. Κοντζάλι. Κρατάει, κερδίζει ένα φάουλ. Εντολές από τον προπονητή του εθνικού για το πώς θα παίξει η ομάδα από εδώ και πέρα με το παίχτη λιγότερο. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα αλλάξουν οι γραμμές. Βλέπω τον Παπαγγελή να παίζει ο στόπερ μετά την αποβολή του Θεοδόρου και τον Τινιωτάκη να έχει γυρίσει ως δεξί back half. Λογικά θα έχει όλη την πλευρά. Ωραία το γύρισμα από τον Διονέλη. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Πότσι. Ψάχνει τον Ιγναντίδη. Περνάει από αυτόν η μπάλα, αλλά ο Χοντζάλη κρατάει την μπάλα εντός ορίων αγωνιστικού χώρου. Μια σέντρα κόρνερ για τον Πανιόνιο από τα δεξιά στο 52. Αλλαγή ετοιμάζει λοιπόν ο εθνικός, λογικό ήταν. Γρήγορα μάλιστα ζητάει ο Χαντές. Είναι ο Χρούστιν έτσι αυτός που θα μπει. Να ισορροπήσει λίγο την άμυνα θέλει. Ναι, ναι. Να δούμε ποιος θα βγει όμως, ποιος θα είναι επιλογή του Χαντέ να βγει. Για να μπει ο Χρούστιν έτσι. Η αλλαγή αυτή είναι στο 52. Παντονίου πρέπει να είναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ο Παντονίου λοιπόν εκτός αγωνιστικού χώρου στο 52 για να μπει ο Χρούστινετς. Ο οποίος ήταν μάλιστα και αμφίβολος για το σημερινό μάτς να τα προλάβει να παίξει. Όχι, τελικά μπήκε αποστολή και παίζει ως αλλαγή. Νομίζω ο προπονητής του δεν θα ήθελε να παίξει από αυτούς τους όρους, δηλαδή να παίζει ομάδα με παίκτη λιγότερο για να αναγκαστεί να τον βάλει. Κόρνερ για τον Πανιόνιο από τα δεξιά με τον Λινό. Έχει δίπλα του για τον Μπουρλάκη. Με πάσα δυο τους. Μπουρλάκης, Λινός, αλλάζουν την μπάλα. Έξω για τον Διονέλη. Η προσποίηση του Διονέλη. Κόβει στο αριστερό. Αργή, ταλαιπώρησε εκεί την μπάλα. Ο Διονέλης παρόλα αυτά με κάποιο τρόπο την έβαλε μπροστά του, σούταρε. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι αυτό που ήθελε ο προπονητής, αλλά. Αλλιώς ήταν σχεδιασμένο το πλάνο. Ναι. Αλλιώς εξελίχθηκε. Και γι' αυτό μάλλον βραχύκλεισε ο Διονέλης, δεν του βγήκε όπως έτσι. Είχε πολύ επικίνδυνη πάση του Διονέλη. Αν χάσει εκεί την μπάλα ο Διονέλης, έβγαινε σαν τεπίδευση. Η προσποίηση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη έξω από την περιοχή. Αυτό.
σε αυτό το σημείο. Ντινιωτάκης, από τα δεξιά. Πάρα πολύ δραστήριος ο ποδοσφαιριστής του Εθνικού. Κρατάει, έρχεται ο Πότση να του την κλέψει και να κερδίσει και να δεχτεί και το τράβημα και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Πολύ τρέξιμο και από τον Πότση και από τον Ρακίπ Μπρέγκου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι οπαδοί του Πανιωνίου και πιο συγκεκριμένα οι Πάνθρες στη θύρα 3 προσπαθούν να ξεσηκώσουν για την ομάδα, να δώσουν το δικό τους τόνο και να μεταφέρουν και τον παλμό στους επέκτες της ομάδας του Πανιωνίου. Κοντζάλι. Πότση. Μια σέντρα που θα διώξει ο Χούστινετς. Μακρυγιάννης. Κρατάει ο Μακρυγιάννης. Προσπαθεί να περάσει και τον Μπουρλάκη. Δεν τα καταφέρνει. Το είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης στο πρώτο μήχρονο. Ο Μπουρλάκης στα αμυντικά του καθήκοντα είναι συνεπέστατος. Έχει βοηθήσει πραγματικά τα μέγιστα και για την ανάπτυξη της ομάδας σαν αντεπιθέσεις και για να κόβει τις επιθέσεις του Εθνικού. Με την είσοδο του Χρούστινετς, ο Παπαγγελής ξαναπάει ως δεξιός μπακ. Ο Χρούστινετς μαζί με τον Κατσογιάννη είναι τα δύο στόπερ του Εθνικού πλέον. Γεμιστό, σεντράρι, διώχνει ο Χρούστινετς. Ωραίο ο Χοντζάλη, διώχνει ξανά ο Χρούστινετς. Έπιασε δουλειά από νωρίς ο παίκτης του Εθνικού που πέρασε πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι και κόρνερ για τον Πανιόνιο. Κάτι ήξερε ο Βαγγέλης, κάτι τον έβαλε στον αγωνιστικό χώρο, Γιώργο. Γλινός πάνω από την μπάλα για αυτό το κόρνερ των Κιανέριθρων. Το εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει η άμυνα του Εθνικού. Χοντζάλη δεν μπορεί να περάσει το Γεωργούση. Ξανά ο Χρούστινετς είναι αυτός που είπε όχι. Διώχνουν οι παίκτες του Εθνικού. Πότση. Σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Μπουρλάκης. Είναι πολύ δυνατή παλιά του Πότση, αλλά Μπουρλάκης την κρατάει εντός. Διονέλης. Είχε τον Μπρέγκου δίπλα Διονέλης, έπρεπε νομίζω να τον παίξει και όχι να πάει να περάσει τον αντίπαλό του, γιατί αυτό δίνει το δικαίωμα στον Εθνικό να βγάλει την αντεπίθεσή του. Με τον Ντινιωτάκη από τα δεξιά, κρατάει ο Ντινιωτάκης, παίζει με τον Γεωργούση. Φάουλ υπέρ του Εθνικού, φάουλ του Ζούλια στον Γεωργούση. Δίνει ο διαιτητής Ρεντίφης. Σε πολύ καλό σημείο. Σε πάρα πολύ καλό σημείο για το Εθνικό. Εδώ πέρα η φάση ξεκίνησε από τον Διονέλη που θεώρησε ότι μπορεί να περάσει τον αντίπαλό του και όχι να παίξει πασάροντας. Έκανε λάθος. Ο Ντινιωτάκης ένας πολύ έμπειρος παίκτης. Κουβάλισε την μπάλα και κέρδισε το φάουλ ο Γεωργούσης από το Ζούλια. Μετά την πολύ καλή ενέργεια του Ντινιωτάκη. Περίπου ένα μέτρο και λιγότερο ίσως έξω από την περιοχή του Εθνικού, του Πανιωνίου, το φάουλ του Εθνικού. Την πάει λίγο πιο μπροστά, έξυπνα Γεωργούσης. Ο Γλινός εξαπλώσει πίσω από το τείχος. Πολύ πίσω από το τείχος, θα έλεγα. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα γίνει απευθείας στο φάουλ, Παναγιώτη, γιατί είναι μόνο τρεις παίκτες του Εθνικού μέσα στην περιοχή. Ναι. Καλοεκτελεσμένο και γκολ από το Σπύρο Γεωργούση στο 57. Ο οποίος Γεωργούσης γυρνάει προς την εξέδρα των φίλων του Πανιωνίου, νομίζω, και δεν πανηγυρίζει. Δείχνοντας σεβασμό στην περσινή του σεζόν με τον Πανιώνιο. Παρ' όλα αυτά, ο πρώην επιθετικός του Πανιωνίου σκοράρει με μια εξαιρετική απευθείας εκτέλεση. Φάουλ, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σκαφίδα και ανοίγει το σκορ για τον Εθνικό. Και ο Σπύρος Γεωργούσης βάζει τον Εθνικό μπροστά στο σκορ. Αλλάζουν τα δεδομένα στο παιχνίδι. Να λοιπόν που το γεγονός ότι ο Εθνικός παίζει με παίκτη λιγότερο δεν του. Δεν δείχνει στον Πανιόνιο τέλος πάντων να παίρνει ένα προβάδισμα. Αυτό στο σκόρ, ο Εθνικός πήρε το προβάδισμα. Ο Εθνικός είναι αυτός που εκμεταλλεύτηκε αυτό το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος ο Γεωργούσης. Ο ίδιος το εκτέλεσε, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σκαφίδα και πήγε προς όλο το γήπεδο και τις φίλες του Πανιόνιου και δεν πανηγύρισε τον γκολ. Φάουλ για τον Πανιόνιο τα αριστερά τώρα. Είναι από τα περίεργα θέσεις του ποδοσφαίρου
στο 11-11 ο Εθνικός δεν κατάφερε να σκοράρει. Λίγα λεπτά μετά το γεγονός ότι έμεινε με παίκτη λιγότερο, σκόραρε και βάζει πλέον πολύ δύσκολα στον Πανίνο που ναι, μεν έχει παίκτη παραπάνω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πλέον καλύτερα να διαχειριστεί το ότι είναι πίσω στο σκορ. Σε μια φάση, Γιώργο, όπως είπες και εσύ, όλοι ξέραν ότι θα κάνει απευθείας εκτέλεση φάουλ, έτσι. Προφανώς, ναι. Ένα γκολ που πανηγύρισε έξαλα από τους περίπου 150 φίλους του Εθνικού που βρίσκονται στο γήπεδο. Και λογικό είναι αυτό. Διονέλης είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Άρα οι δύο ομάδες παίζουν με 10 παίκτες προς το παρόν και οι δύο. Μία γκολ! Γκολ για τον Πανιόνιο! Αυτό γκολ είναι! Αυτό γκολ για τον Πανιόνιο στο καπάκι, στο 59. Βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα Πανιόνιος. Ισοφαρίζει πάρα πολύ γρήγορα. Σβήνει το χάντικαπ του ενός γκολ που ήταν πίσω και ο Πανιόνιος σκοράρει και παίρνει φωτιά το στάδιο της Νέας Μύρνης. Με γκολ από το πουθενά αυτή τη στιγμή, με αυτόν γκολ δηλαδή. Να λοιπόν ο Πανιόνιος βρίσκει δίχτυα πολύ γρήγορα. Μετά το φάουλ του Μπουρλάκη από τα αριστερά, η μπάλα μπήκε στην περιοχή και αν δεν κάνω λάθος είναι ο Κατσογιάννης αυτός που θέλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Μπορεί να είναι και ο Σογραφάκης. Πολύ γρήγορα λοιπόν το μάτσε ξανά στα ίσια. Σαν να μην έγινε τίποτα πάλι. Ψυχρολογία για τον Εθνικό νομίζω μέσα σε ένα λεπτό. Και ο Πανίδας ετοιμάζει και δύο αλλαγές. Βάζει Γροντί και Στούπι ο Γεωργιάδης. Δύο πιο επιτελικούς μέσα. Δύο παίκτες μπορούν να χειριστούν καλύτερα την μπάλα με τα στα πόδια τους. Γκλινώσαν τα δεξιά, σεντράρι. Ζητάνε χέρι εδώ οι άνθρωποι του Πανιονίου. Μετά από το γύρισμα του Γκλινού. Παίζεται, δείχνει ο διαιτητής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Πανιονίου ότι σκόραρε άμεσα. Είναι πάρα πολύ κακό για τον Εθνικό που δέχτηκε άμεσα το γκολ της σοφάρισης γιατί παίζει, ξαναλέω, με παίχτη λιγότερο. Άρα και περισσότερη κόπωση. Πότσι. Ποτουρίδης. Μπρέγκου. Πότσι. Μπουρλάκης. Αριστερά. Γεμιστός. Σεντράρι κόρνερ. Έχει πλέον το momentum ο Πανιόνιος μετά από αυτό το γκολ που πέτυχε. Σαν να μην άλλαξε τίποτα Γιώργος μέσα αυτό, σε δύο. Αυτό ακριβώς είπα. Πάλι στα ίσια το μάτι. Δεν γίνονται ακόμη αλλαγές. Περιμένει ο Γεωργιάδης να δει την εξέλιξη της φάσης. Και ετοιμάζει αλλαγές στο Εθνικό. Θα δούμε σε λίγο όμως. Γλινώσουμε στην περιοχή τώρα. Κοντράρει το σουτ που κάνει. Χοντζάλη. Πότσι. Παλεύει με δύο παίκτες του Εθνικού. Αριστερά για τον Μπουρλάκη. Γίνεται σέντρα. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Και στον πίνακα του αγώνα του γηπέδου. Να δούμε μια κεφαλιά εδώ το γεμιστό. Που βρήκε την μπάλα με το κεφάλι της Λάουτ. Και στον πίνακα λοιπόν του γηπέδου το αυτογκόλ έχει χρεωθεί στον. Στον Κατσογιάννη νομίζω. Αν βλέπω καλά. Ναι, στον Κατσογιάννη βλέπω ότι έχει χρεωθεί. Τρεις αλλαγές τελικά ο Πανιόνιος και όχι δύο. Παυλάκης πρέπει να είναι. Ναι, σωστά. Ο τρίτος. Ο τρίτος. Τους άλλους δύο είπες είναι ο Στούπης και ο Γροντής. Να δούμε ποιοι θα βγούνε. Λογικά θα είναι ο Διονέλης. Μάλλον θα. Ναι, για να μπει ο Παυλάκης, ναι. Θα και... έχει πρόβλημα τραυματισμού. Θα την προηγούμενη φάση και έχει βγει έξω την ώρα του γκολ. Τώρα γίνονται αλλαγές και έχουμε μία αλλαγή και για τον Εθνικό. Μία-μία όμως αλλαγές θα τις δούμε. Στο 63 οι αλλαγές. Διπλή αλλαγή για τον Εθνικό τελικά. Το Εθνικού γίνεται πρώτα, αν βλέπω καλά. Για να δούμε. Μακρυγιάννης. Μακρυγιάννης έξω, Κυριαζής μέσα. Και ο Σεκούμπα στη θέση του Γεωργούση. Ναι.
Μπρέγκου Διονέλης. Χειροκροτείται και ανταποδίδει το χειροκρότημα Γιωργούσης και νομίζω οι φίλοι του Πανιωνίου εκτίμησαν ότι δεν πανηγύρισε τον γκολ. Λοιπόν, Γλινός έξω όπως είπε ο Παναγιώτης, Διονέλης και Μπρέγκου. Το 64 αυτές οι αλλαγές. Και οι 5-5 σου βγήκαν Γιώργο από τις δύο ομάδες δηλαδή. Στο σύνολο, εξαιρετική παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Παυλάκης, Γροντής, Μπουρλάκης, Γροντής. Νομίζω έχει δεχτεί ένα σκληρό... Oh. Σπαράζει ο Γροντής στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά σπαράζει. Είναι πολύ μακριά η φάση από εμάς. Προφανώς έχει δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ο διαιτητής ήταν κοντά πάντως και έδειξε παίζεται. Βλέπουμε και τα δύο γκολ, να τα θυμηθούμε. Πώς έχει γραφτεί η ιστορία αυτού του αγώνα στο 1-1. Άτυχος ο Γροντής. Με το που μπήκε τραυματίστηκε, προέρχεται από τραυματισμό. Ας ελπίσουμε να είναι να μην είναι κάτι σοβαρό. Ακριβώς. Έχει σταθεί πολύ άτυχος φέτος ο Δημήτρης Γροντής. Με δύο δύσκολους τραυματισμούς. Θυμόμαστε εδώ πέρα τι είχε γίνει με τον Ηλυσιακό όταν το μάτς. Που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ έτσι, άσχημα. Και προέρχεται και από μια θλάση που είχε υποστεί στο μάτς με τον Ατσαλένιο και έλειψε αρκετά μάτς. Ο Γεωργιάδης ζητάει να μάθει αν μπορεί να συνεχίσει ο Γροντής. Μια αλλαγή που έγινε πριν περίπου ένα λεπτό και σε λίγα δευτερόλεπτα ο Γροντής δυστυχώς που με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τραυματίστηκε. Δεν εκδόθηκε το φάουλ πάντως, να πούμε, σε αυτή τη φάση. Αναμένοντας να σηκωθεί ο Γροντής, σηκώνεται, δέχεται το χειροκρότημα του κόσμου, κουτσένει βέβαια τώρα. Νομίζω θα προσπαθήσει να αγωνιστεί και θα φανεί στην πορεία. Όπως έγινε και με τον Διονέλη που μπήκε νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά φάνηκε να έχει ενοχλήσει τελικά και γι' αυτό έγινε αλλαγή. Νομίζω ότι ο διαιτητής του ζητάει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου του Γροντή, ή όχι. Όχι. Ναι, νομίζω βγαίνει εκτός. Βγαίνει εκτός. Είχε γίνει fair play νωρίτερα, είχε βγει μπάλα εκτός πλάγιο ο διαιτητής. Ο τερματοφύλακας το έχει καταλάβει, ο διαιτητής του λέει ότι πρέπει να εκτελεστεί το πλάγιο. Αν το εκτελέσει ο... Από τα αριστερά, είπε εξωτερικού είχαμε βγάλει την μπάλα και ο Γνατίδης επιστρέφει. Θα κάνει το fair play, ακριβώς. Ο Γροντής ζητάει τον διαιτητή να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου, προς το παρόν δεν έχει δώσει το ok, τώρα μόλις το έδωσε ο διαιτητής. Ζούλιας με το κεφάλι θα διώξει. Στούπι στην πρώτη επαφή με την μπάλα, δεν μπορεί να περάσει τον αντίπαλό του. Με το νούμερο 6 ο Μαλά είναι αυτός που έκοψε. Κυριαζής, δεν είναι καλή πάσα του. Καλύπτω από Τουρίδης, βγαίνει ο Σκαφίδας στην μπλοκάρη. Έδωσε αέρα στην επίθεση ο Χαντές με Σεκούμπα και Κυριαζή. Με τον Μακρυγιάννη και τον Γεωργούς να περνάνε εκτός. Φρέσκα πνευμόνια. Και έχει βγει και Αντωνίου νωρίτερα που μπήκε ο Χούστινς, έχει αλλάξει όλη η επιθετική έτσι, τριπλέτα εκεί του εθνικού. Δεν κρατάει ο Στούπης, κλέβει ο Κυριαζής, σε Κούμπα, ανοίγει το κοντρόλ, βάζει ωραία το σώμα, έρχεται και ο Στούπης, δυνατή μονομαχία, ο Σεκούμπα κάνει φάουλ στον Στούπη. Πότσι. Ηρεμία ζητάει από τον Ποτουρίδη ο Γεωργιάδης, ο προπονητής του. Να μην βιαστεί να παίξει. Μπουρλάκης τώρα από τα αριστερά. Πότσι στο χώρο της μεσάς γραμμής. Και έξω από την περιοχή του εθνικού. Σουτ του Στούπη, καλό, είναι out. Έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του Γιώργο Στούπη. Επιχείρησε το δυνατό σου, την μπάλα πέρασε out. Καλή στιγμή στο 68. 9 λεπτά μετά το γκολ, το αυτογκολ του Κατσογιάννη. Συνηθίζει ο Γιώργο Στούπη, οπότε βρίσκει κενό φόρο έξω από τη μεγάλη περιοχή να κάνει και σουτ. Το γκολ του Πανιωνίου
θύμισε τον γκολ που είχε πετύχει στη Θήβα με τον ΑΟΗ Πάτου. Σωστό, σωστό. Πάλι ένα αυτογκόλ μετά από ένα φάουλ στο 90, στις καθυστερήσεις. Το δεύτερο γκολ, το αυτογκόλ που είχε πετύχει τότε και είχε πάρει την νίκη ο Πανιώνιος. Με 1-2. Μπαλιά του Γκροντί. Κρούστιν έτσι με διπλή προσπάθεια θα διώξει. Κοτουρίδης επαναφέρει. Στούπης δεν μπορεί να κρατήσει. Η μπάλα καταλήγει στο γεμιστό. Περνάει έναν αντίπαλο. Έρχεται ο Ζωγραφάκης να διώξει. Πότσι στην μπάλα. Όπως δείχνει ο διαιτητής με τον Τινιωτάκη στη φάση. Αριστερά τώρα ο Παυλάκης. Μια σέντα είναι καλή. Γλιστράει ο τροματοφύλακας. Δεν βγαίνει. Η μπάλα πέρασε από όλους όμως. Είναι στο έδαφος ο Τινιωτάκης από την προηγούμενη φάση με τον Πότσι. Κακή εκτίμηση και του Κυριαζή σε αυτή τη φάση. Γλίστρησε, γλίστρησε. Ναι. Του Κούμπουλα. Του τροματοφύλακα. Και του Κυριαζή που μάρκαρε τον, τον Μπρέκ. Όχι, είναι ο Χούρστινετς. Ψηλά η μπάλα, Ζουλιάς. Πότσι με χώρο, παίζει με τιμία, ωραία για τον Μπουρλάκη. Κοντρόλ του Μπουρλάκη με το αριστερό, πλασέ. Πριν η μπάλα περάσει την τελική γραμμή, διώχνει ξανά ο Χρούστινετς, ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο έχει δώσει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του. Το κόρνερ από τα αριστερά με τον Μπουρλάκη. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, θα διώξουν οι γηπεδούχοι. Παυλάκη στο rebound έξω από την περιοχή, ένα σουτ στην αγκαλιά του Κούμπουλα. Βολέ. Εκεί που είναι μόνο παίξει του Πανιωνίου, ο Ζούλιας παίρνει μια κεφαλιά, αλλά ουσιαστικά πασάρει στον Τινιωτάκη αθελά του, ο οποίος αφήνει την πάνω να περάσει πλάγιο. Ένα πλάγιο από τα δεξιά για τον Εθνικό που τώρα δεν βιάζεται, παίζει με παίχτη λιγότερο, πρέπει να πάρει και ανάση η ομάδα του Βαγγέλη Χαντέ, είναι λογικό. Σε Κούμπα. Νέο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Διώχνω από του Ρίδης. Ωραίο το κοντρόλ εκεί από τον παίχτη του Εθνικού. Με το Χοντζάλι να διώχνει μακριά. Ο Ζούλιας αυτή τη φορά θα διώξει. Παπαγγελής. Κυριαζής από τα αριστερά. Κακό κοντρόλ του Κυριαζή. Έρχεται ο Στούπης για να κλέψει, να βγάλετε επίθεση. Έχει το γεμιστό μπροστά του. Θα τον επιλέξει. Γεμιστός από τα δεξιά. Παίρνει θέση ο Στούπης μετά την πάσα στην περιοχή. Τρεις παίκτες Πανιωνίου. Ωραία, γεμιστός. Κόβει στα αριστερό. Ωραία, σέντρα στα. Α, είναι λίγο πιο πάνω από το κεφάλι του Ιγναντίδη. Ωραία η ενέργεια. Καλή η σκέψη. Αλλά η εκτέλεση ήταν λιγότερο πιο ψηλά η μπάλα από όσο θα ήθελε ο Ιγναντίδης για να τη σπρώξουμε στα δίχτυα. Ωραία την επίθεση του Πανιωνίου. Στο 72. Βλέπουμε ότι ο Κυριαζής με τον Ντινιωτάκη έχουν αλλάξει πλευρά. Ο Ντινιωτάκης έχει περάσει αριστερά στην επίθεση του Εθνικού. Δεξιά ο Κυριαζής. Θέλοντας να αλλάξει έτσι λίγο τις ισορροπίες της ομάδας του στην επίθεση και να μπερδεύσει τον αντίπαλο όσο γίνεται ο Βαγγέλης Χαντές. Ο Τζάλι ψάχνει τον Ιγναντίδη. Η πάσα του είναι για τον Στούπη, γίνεται μια κόντρα, επιμένει ο Στούπη στα δύο οκτάρια, δίνει τη μάχη εκεί με τον Πολίζο. Μπουρλάκης αριστερά, ανεβαίνει ο Παυλάκης. Του ζητάει ο Παυλάκης. Ο Μπουρλάκης επιλέγει τον Γκροντί που έκανε ένα πλασέ στην κίνηση. Νομίζω βρήκε μπάλα στο γεμιστό, στο συμπαίκτη του. Πότσι. Στούπης. Γκροντής από τα αριστερά. Πάει για μια σέντρα, είναι πολύ δυνατή, αλλά περνάει από όλους.
περίπου ένα τέταρτο πριν το φινάλε του αγώνα, στο στάδιο της Νέας Μήνης, Πανιώνιος Εθνικός, είναι ισόπαλοι 1-1. Παρακολουθείτε ζωντανά το μάτς μέσα από το Πανιώνια Νέα TV. Νομίζω, Γιώργο, ότι όσο το σκορ είναι στο 1-1 με αριθμητικό πλεονέκτημα για το Πανιώνιο, ο Κώστας Γεωργιάδης αφήσει και τον Γεμιστό και τον Ιγναντίδη μέσα στον αγωνιστικό χώρο ώστε να κυνηγήσουν το δεύτερο γκολ. Εντάξει, ειδικά μετά τον γκολ του Πανιωνίου, έχει ισορροπήσει απόλυτα πανίον στο μάτς. Παίζει με παίκτη παραπάνω προφανώς. Έχει ισορροπήσει, έχει την κατοχή της μπάλας, ψάχνει το δεύτερο γκολ. Από την άλλη, Εθνικός προφανώς και πλέον έχει δώσει έμφαση στο να κρατήσει αυτή την ισοπαλία. Από τα αριστερά ένα πλάγιο για τον Πανιώνιο με τον Παυλάκη που μπήκε δραστήριο στον αγωνιστικό χώρο. Πότσι, κακό control out. Χρησιμοποιήσει και το χέρι του, νομίζω έχει δοθεί φάουλ και όχι out. Σωστά, φάουλ έχει δοθεί, όχι out. Και βλέπουμε ότι η αλλαγή θέσεων ανάμεσα στον Νιωτάκη και Κυριαζή έγινε μόνιμη από το Χαντέ. Δεν έγινε δηλαδή για την προηγούμενη φάση μόνο. Ο Νιωτάκης πλέον παίζει ως αριστερός έτσι extreme, δεξιά ο Κυριαζής με το Σεκούμπα στην κορυφή της επίθεσης. Μια μονομαχία ανάμεσα σε Μπουρλάκη και Παπαγγελή. Κερδισμένος ο δεξιός οπισθοφύλακας του Εθνικού. Πολύζος. Σεκούμπα. Ανοίγει το κοντρόλ, έρχεται ο Στούπης να κλέψει την μπάλα και να κερδίσει ένα φάουλ από τον Πολύζο. Ο Ροντίς, Γιώργο, που έχει πάρει θέση στα δεξιά της επίθεσης του Πανιωνίου, όπως τον είχαμε συνηθίσει στα πρώτα μάτς. Εκεί που παίζει ο Κλινός. Πότσι. Ροντίς. Ναι, παίζει στα πλάγια, αλλά συγκλίνει πολύ ο Δημήτρης Ροντής. Στούπης, Μπουρλάκης, ένα σωστή κίνηση, πολλά μέτρα out. Η μπάλα, δοκίμασε το πόδι του ο Μπουρλάκης, η μπάλα πέρασε out. Ευρύ ανοίξει το σκορ για τον Απόλλωνας Μήνη με τον Ερμίζο Νιανών, 4-1. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ακριβώς. Πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα. Ενώ η προοδευτική Γιώργο έχει κάνει την ανατροπή 2-1 τον Άρη Πετρούπολης. Μάλιστα. Πάλι ο Γκροντής στο έδαφος. Μια πάσα του Κοντζάλη θα κοπεί από το ζωγραφάκι σε πλάγιο. Ποτουρίδης. Και η 10 του Εθνικού στο 1/3 του γηπέδου προς την άμυνά τους. Ωραία η πάσα για τον Μπουρλάκη με το αριστερό σεντράρι. Γεμιστός κοντράρι το σουτ ο Ζωγραφάκης. Βγάζει ο Εθνικός την μπάλα την περιοχή του και προσπαθεί να δημιουργήσει και μια καλή επίθεση. Επανέρχεται ο Παυλάκης νομίζω και κόβει. Ο Παυλάκης ήταν. Κοντζάλι. Έχει το ανέβασμα του Γκροντή στα δεξιά. Γκροντής. Πότσι, Κοντζάλι. Ωραία για τον Στούπη. Στα αριστερά έχει ανέβει ο Παυλάκης. Θα πάρει την μπάλα. Ποτουρίδης, μια σέντρα καλή στην καρδιά της άμυνας. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι σου του Γκροντή κοντράρι. Και εδώ πέρα υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για χέρι στο πλασέ του Γκροντή. Αλλά να δούμε τη φάση γιατί εξελίσσεται με τον Τινιωτάκη. Μια αντεπίθεση του Εθνικού. Έρχεται, έμεινε από την άμυνα νομίζω τον Τινιωτάκη. Έτονα παράπονα από τον πάγκο του Πανιωνίου για χέρι στο σουτ του Γκροντή, στο πλασαριστό σουτ του Γκροντή, στην κίνηση νωρίτερα από το ύψος του δευτέρου δοκαριού. Ο Γεμιστός λέει και στον επόπτη ότι έπρεπε να το δει. Συνεχίζει τη φάση από τα αριστερά. Γκροντής, μια κάθετη που δεν περνάει. Ο Ζούλιας επιστρέφει την μπάλα στο σκαφίδα. 11 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα και ο Πανιώνιος πιέζει για ένα δεύτερο γκολ.
Παυλάκης, ωραίο το γύρισμα για τον Μπουρλάκη. Κάνει το σουτ, κοντράρι, κόρνερ, νέο κόρνερ για τον Πανιόνιο. Η πίεση αυξάνεται προς την αιστεία του Κούπουλα. Ασφυκτική πίεση του Πανιονίου στα καρέ του Εθνικού. Ο Πανιόνιος είναι να εκμεταλλευτεί ότι παίζει με παίκτη παραπάνω και να πετύχει τον γκολ της νίκης. Κόρνερ με τον Μπουρλάκη από τα αριστερά. Πάει και ο Κροτής. Ενδεχομένως να παίξουν πάλι πλασταριστά εκεί παίξει του Πανιονίου. Αυτό θα κάνουν. Καλή σέντρα του Γκροντή και κεφαλιά του Ιγναντίδη. Παίρνει πολύ ύψος και καταλήγει στα χέρια του Κούπουλα, ο οποίος κερδίζει και χρόνο και ανάσες για την ομάδα του, με την άμυνα του Εθνικού να περνάει δύσκολες στιγμές με την πίεση του Πανιονίου. Με τον Βαγγέλη Χαντένα θέλει να δώσει νέα πνευμόνια, πιο ξεκούραστα. Βαλαβανόπουλος. Ο Βαλαβανόπουλος, ναι, ένας επιθετικός, ένας σεντερφόρ. Άρα πάλι στην επίθεση στοχεύει να ανανεώσει. Εδώ πέρα γίνεται το λάθος του Χοντζάλη. Τσιμπάει ο Σεκούμπε, μπάλα περνάει όμως out. Δεν συντονίθηκε καλά και ο Χοντζάλη με τον Σκαφίδα. Πρόλαβε ο Σεκούμπα, πρόλαβε την μπάλα, την τσίπησε, μπάλα πέρασε out. Δείχνει να έχει τραυματιστεί όμως ο δυναμικός εκεί ποδοσφαιριστής του Εθνικού. Είναι στο έδαφος. Και κάποιες μικρές διαμαρτυρίες για υποψία πέναλτι στο Σεκούμπα. Λίγες. Στο 80 βρισκόμαστε. Είχε εδώ τη στιγμή το Εθνικός και παίρνει και κάρτα σε κούμπα για διαμαρτυρία. Αλλαγή για το Εθνικό. Δεν θα γίνει τώρα. Θα γίνει στην επόμενη διακοπή. Ποτουρίδη στο Σκαφίδα. Βαθιά παλιά για τον Ιγναντίδη. Επιθετικό φάουλ είναι ο Διδύδης. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στη θύρα 3 του γηπέδου. Με σπάνδρες να ανάβουν κόκκινα και μπλε καπνογόνα. Λοιπόν, τώρα η αλλαγή του Εθνικού με το νούμερο 14, ο Βαλαβανόπουλος εντός αγώνα στο 81. Ο Ντινιωτάκης νομίζω αυτός βγαίνει. Το βλέπετε και εσείς στα πλάνα σας. Όλα για όλα ο Βαγγέλης Χαντές, Γιώργο. Στον αγωνιστικό χώρο. Φρεσκάρει την επίθεσή του χωρίς να ρισκάρει, θα πω, γιατί βγάζει επιθετικό για να βάλει επιθετικό. Αλλά ναι, το ότι δίνει φρεσκάδα στην επίθεσή του δείχνει ότι θέλει να διεκδικήσει την νίκη. Θα μπορούσε να βγάλει επιθετικό, να βάλει αμυντικό, ας πούμε, άμα θέλει να κρατήσει απαραίτητα το αποτέλεσμα. Πότσι. Στούπης. Υπενθυμίζουμε με 10 παίκτες παίζει ο Εθνικός. Από το 48. Βαθιά παλιά, κόβουν οι φιλοξενούμενοι. 8 λεπτά πριν το φινάλε και ο Χαντές ζητάει τους παίκτες να ανέβουν ψηλά. Να πιέσουν. Αυτό που ο Παναγιώτης νωρίτερα ότι η ομάδα του θέλει να διεκδικήσει την νίκη ο Χαντές. Παρά το γεγονός ότι παίζει με παίκτη λιγότερο. Και είναι λογικό. Από τη στιγμή που πέρασε την πίεση του Πανιονίου χωρίς να φάει δεύτερο τέρμα, θα τα παίξει όλα για όλα. Ναι, τώρα έχουν μείνει ούτε 10 λεπτά. Σκάρτα για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε, όπως γίνεται σαφές, οι παίκτες θα πρέπει να δώσουν περισσότερα τρεξίματα του Εθνικού. Και ανακαλύπτουν και την. Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό. Δεν είναι εύκολο. Με παίκτη λιγότερο. Πότσι. Μακριά από Τουρίδης. Και να παρουσιάζουν υπεραριθμίες, έτσι. Ο Ιγναντίδης βάζει το σώμα του με τον. Με τον Χρούστιν, έτσι ήταν η μονομαχία. Τελικά φάουλ παίρνει ο παίκτης του Εθνικού. Δυνατή μονομαχία και από τους δύο. Πολλά νεύρα έχει ο Ιγναντίδης για τη συγκεκριμένη φάση, Γιώργο. Και γενικώς σε όλο το παιχνίδι θα το έλεγα εγώ. Πότσι. Σε κούμπα. Διώχνει ο, βάζει την κόντρα ο Ζούλιας. Πολύζος, σε κούμπα.
Κοντρόλ με το χέρι εδώ. Η μπάλα βρήκε πρώτα στο πόδι του, μετά όμως την κατέβασε με το χέρι. Ενώ ο παίκτης του εθνικού θα δεχτεί εκεί την κάρτα. Ναι, είναι για όσο γραφάκι και διαμαρτυρία. Ναι. Και για διαμαρτυρία νομίζω. Όχι, και έδειξε μόνο για, το... για την μπάλα. Okay. Φωνάζει το Χριστόπουλο για αλλαγή σιγά σιγά ο Γεωργιάδης. Κοντζάλη, Ζούλιας. Μπαλιά μακρινή για το γεμιστό που παίρνει την κεφαλιά. Ο Χρούστινες διώχνει πρώτου Ιγναντίδη. Ο τερματοφύλακας μακριά. Αφήνει νομίζω ο Χοντζάλη, δεν θα, θα αφήσει. Να δούμε αν θα βγει βασικά για να αφήσει. Αφήνει τελικά και βγαίνει μπάλα πλάγιο. Πότσι. 5 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα στο 1-1 δύο ομάδες. Μπαλιά για τον Ιγναντίδη ξανά. Γεμιστός, offside. Ο βοηθός δίνει offside στη συμμετοχή του γεμιστού στο παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα βγει για την αλλαγή του Χριστόπουλου. Ή ένας εκ των επιθετικών λογικά, λογικά, ή ο Μπουρλάκης. Ο οποίος έχει δώσει πάρα πάρα πολλά τρεξίματα σήμερα στον αγώνα. Εξαιρετική παρουσία. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Κούμπουλα. Πότσι, κατεβάζει για τον Γκροντί. Κρατάει ο Γκροντής, περνάει έναν, δύο. Δέχεται ένα μαρκάρισμα, αφήνει πλεονέκτημα διαιτή σωστά γιατί η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Στούπη. Κοντζάλη. Ζούλιας. Ποτουρίδης. Παυλάκη, σέντρα. Στην κίνηση ο Γκροντής. Δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα γεμάτα. Η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε στα χέρια του Κούμπουλα. Ήταν και με το αριστερό πόδι το καλό του, αλλά. Δεν την βρήκε όπως θα ήθελε. Δεν την βρήκε όπως θα ήθελε ακριβώς. Ωραία σέντρα από τον Παυλάκη πάντως. Από τα αριστερά. Ο Παυλάκης ο οποίος έχει συλληφθεί σε πολύτιμο εργαλείο για τον κοτς Γεωργιάδη και έχει ανταπεξέλθει πλήρως όσες φορές έχει χρειαστεί να παρουσιαστεί είτε ως βασικό είτε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Καλύπτει επάξια τη θέση του Διονέλη. Τώρα, θα γίνει, τώρα είναι έτοιμος μάλλον να πει στον αγωνιστικό χώρο ο Χριστόπουλος. Δεν θα γίνει τώρα αλλαγή. Στην πρώτη διακοπή θα γίνει. Στούπης για Χοντζάλη. Πάει σε μια ατομική ενέργεια ο δεξιός μπακ του Πανιωνίου. Δεν περνάει η παλιά του σε Κούμπα. Πολύζος από τους διακριθέντες του εθνικού στον χώρο της μεσάς γραμμής. Αλλά η παλιά που κάνει εδώ είναι για τον Ballboy που κατεβάζει άψογα την μπάλα. Δεν ξέρω αν το είδατε στις οθόνες σας, αλλά έκανε φοβερό κοντρόλ εκεί και χειροκροτείτε από τη φυλάδου στη θύρα 2 μικρός. Τώρα η αλλαγή του Χριστόπουλου. Στο 87 αυτή η αλλαγή. Μην νομίζεις τα πόλη που είδατε στο Σκοτ Πανιωνίου. Βέβαια. Ο Χοντζάλη βγαίνει. Ο Χοντζα... Όχι, όχι, όχι. Α, όχι, όχι ο Χοντζάλη. Έχει βγει την άλλη πλευρά από Μπουρλάκης νομίζω. Ναι. Μας μπέρδεψε λίγο ο Χοντζάλη γιατί κοίτανε κάτι... από εδώ. Ερχόταν να... προς το, ναι, προς το πάγκο του Πανιωνίου γι' αυτό. Λοιπόν, άρα έξω ο Μπουρλάκης. Συνεχίζει με δύο φόρο ο Πανιώνιος. Και δικαιώνεσαι που είπες ότι θα παίξει με δύο φόρο στο τέλος. Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια ο Γεμιστός κάνει και δουλειά πίσω από τον center for που είναι ο Γνατίδης. Κάνει πολλή δουλειά περιφερειακά της επίθεσης. Και ο Μπουρλάκης έτρεξε πάρα πολύ, κουράστηκε. Λοιπόν, Παυλάκης από τα αριστερά. Ωραία παλιά του μέσα στην περιοχή, γυρνάει κόντρα. Κόντρα και κόρνερ. Από τον Χριστόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Από τον Χριστόπουλο. Πάλι ένα ενέργεια το μικρό, από τον Παυλάκη αριστερά. Πιέζει ασφιχτικά ο Πανιώνιος για ένα ακόμη γκολ. Το εκτελεί ο Χριστόπουλος. Καλό είναι ο Ζούλιας, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Γεμιστό σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Ο Κούμπουλα, όχι απλά. Μπλοκάρει σταθερά, ναι, για την ομάδα πήγε του. Πήγε πάνω την μπάλα κατευθείαν.
παρόλο που δεν είχε καλή οπτική γιατί ήταν πάρα πολύ μπροστά του, είχε την ευτυχία, τη χαρά να δει την μπάλα να έρχεται πάνω του. Στο 89 αυτή η μεγάλη φάση με τον Γεμιστό. Και ειδικά τέτοια σούτ μέσα στην περιοχή, Γιώργο, μπορούν να κοντράρουν εύκολα και να αλλάξουν πορεία. Αλλάξει πορεία η μπάλα. Μπαλιά για τον Χριστόπουλο. Ωραίο το κοντρόλ. Χέρι, χέρι. Δεν είναι ωραίο το κοντρόλ. Οι παίκτες του Εθνικού σιγά σιγά θα δώσουν για στο παιχνίδι με τον Χρούστιν Έτς. Ποτουρίδης παίρνει δύο κεφαλιές. Ο Κυριαζής νομίζω είναι εκεί. Κερδίζει μια κόντρα, ο Ζούλιας μακριά. Παπαγγελής μια σέντρα. Χοντζάλη θα διώξει. Ο Γεμιστός προσπαθεί να κρατήσει και μάλιστα θα την προωθεί στην μπάλα. Το τραβάει ο αντιπαλός του. Έπρεπε να δώσει φάουλ εδώ ο διαιτητής. Και είναι και κάρτα, όχι απλά φάουλ, γιατί τον έχει τραβήξει. Τον έχει τραβήξει ο παίκτης εκεί τον Γεμιστό. Και δεύτερη κάρτα για τον Μάριο Μπίλιο, τον άνθρωπο του Πανιωνίου, για διαμαρτυρία. Είχε δει μια κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν όντως φάουλ και από τη στιγμή που χάθηκε η κατοχή έπρεπε να δώσει το φάουλ ο διαιτητής. Γι' αυτό προκάλεσε τα έντονα παράπονα των ανθρώπων του πάγκου του Πανιωνίου και των παικτών. Να σου πω την αλήθεια, με μπέρδεψε ο διαιτητής έτσι όπως πήγε να δώσει την κάρτα. Νομίζω ότι πήγε στον παίκτη του Εθνικού. Δεν είχε σφυρίξει καν όμως. Στο 90 βρισκόμαστε. Ποτουρίδης. Να δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσουν να παίξουμε κιόλας. Ζούλιας. Πότσι. Ποτουρίδης. Ξανά στον Πότσι. Μπαλιά για το Χοντζάλι. Με το κεφάλι στο Ζούλια. Βροντίς. Στούπης ανάμεσα σε δύο. Προλαβαίνει και τσιμπάει για τον Ποτουρίδη. Ωραία, είπασα για τον Γροντή από τον Ποτουρίδη. Ανοίγει στα αριστερά για τον Παυλάκη ο Γροντής. Πάει σε μια ατομική ενέργεια ο Παυλάκης. Κάνει και τη σέντρα, είναι πολύ καλή. Σου του Γεμιστού, άου! Τρομερή ευκαιρία στις καθυστερήσεις για τον Πανιώνιο ξανά. Με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Γεμιστό. Έκανε το σουτ όπως του ήρθε. Το έκανε ωραία. Αλλά η μπάλα πέρασε out. Δεν είχε καλή ισορροπία στο κορμί του ο Γεμιστός. Και δεν κατάφερα να στείλει προς την αιστεία. Εξαιρετική η σέντρα του Παυλάκη. Και το άνοιγμα του Γροντή νωρίτερα. Τρομερή ευκαιρία για τον Γιώργο Γεμιστό. Εδώ οι παίκτες του Εθνικού προσπαθούν να ροκανίσουν τον χρόνο. Να χαλάσουν τον ρυθμό του Πανελλήνιου. Γιατί πλέον νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι ο Εθνικός με την ισοπαλία είναι ευχαριστημένος. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα νομίζω πως ναι. Με 10 παίκτες ένα ολόκληρο ημίχρονο. Και δέχτηκε και νωρίς την ισοφάριση. Φάουλ υπέρ του Βαλαβανόπουλου σε ένα αέρα μονομαχία με τον Πότσι. Αυτό έδωσε ο ρέφερι. Πρέπει να έχει δώσει αν είδα καλά από τον, από τον πάγκο του Εθνικού που ρώτησαν τον πρώτο διαιτητή κύριο Σούζα. Ναι. 4 λεπτά καθυστερήσεις. Παίζουμε σίγουρα τα πάνω από δύο. Ο Γροντής. Ο Στούπης αφήνει αλλά θα τη χάσει τελικά. Θα ξαναεπανέλθει. Κόντρα στην κόντρα. Νικητής ο Στούπης μακριά από τον Χρούστινετς. Και στο έδαφος νομίζω ο Παπαγγελής είναι. Παπαγγελής, ναι, σωστά. Και νέες καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Εντάξει, από εδώ και πέρα έτσι για τα λίγα λεπτά που απομένουν. Που απομένουν, έτσι θα πάει το μάτς. Ένα αποτέλεσμα νομίζω που απογοητεύει τόσο εγωγικό τους παίκτες του Πανιωνίου.
που είχαν ένα ημίχρονο ολόκληρο ένα παίκτη παραπάνω και ψάχναν το δεύτερο γκολ. Ναι, είναι κάπου. Αλλά θα το έλεγα δίκαιο σε γενικές γραμμές. Ναι, δάμες. Και είναι και κάπου στη μέση νομίζω το πιο να απογοητεύει. Από την άποψη ότι ο Εθνικός, ναι, μένει με παίκτη λιγότερο, παίρνει το προβάδισμα και με ένα δικό του αυτό γκολ δέχεται την ισοφάρηση. Άρα μπορεί να λέει ο Εθνικός ότι έχει δείχνει με το μέρος του στο σημερινό μάτς. Βέβαια μετά το 1-1 ο Πανιώνιος έχει χάσει ευκαιρίες για να κάνει δύο τα τέρματά του. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ μαζί σου ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Σιγά σιγά βγαίνει ο Παπαγγελής εκτός αγωνιστικού χώρου, που τσένοντας λίγο. Θα δούμε αν θα κρατήσει και λίγο παραπάνω ο κύριος Ρεντίφης. Προφανώς φαντάζομαι ότι αφού έχουμε καθυστερήσει τις καθυστερήσεις, θα παίξουμε κάτι παραπάνω. Γρήγορη επίθεση φωνάζει ο κόσμος Γεωργιάδης. Ναι, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Σέντρα, διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Νέες διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Πανελλήνιου για την προηγούμενη φάση. Φωνάζουν για χέρι του Σεκούμπα. Ναι. Στο κακό κοντρόλ που έκανε. Κοντζάλι. Τελευταίες στιγμές στο αγώνα στη Νέα Σμύρνη. Πανελλήνιος Εθνικός 1-1. Ποτουρίδης. Ζούλιας. Όλοι μέσα στην περιοχή ουσιαστικά του Κούμπουλα. Μια σέντρα χρειάζεται νομίζω. Την κάνει ο Ποτουρίδης. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι, Χοντζάλι, νέα σέντρα, κακή όμως. Παρ' όλα αυτά η μπάλα μένει ζωντανή. Ναι. Και ένα φάουλ εκεί που κερδίζει. Έξυπνα πολύ το κερδίζει. Πολύ έξυπνα ζωγραφάκι, ναι. Ο Βαγγέλης Χαντές έχει έρθει μέχρι τη μεσαία γραμμή για να δώσει οδηγίες στους παίκτες. Τέλος αγώνα. Πανιώνιος Εθνικός ισόπαλη 1-1 σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς που είχατε την χαρά νομίζω να παρακολουθήσετε μέσα από τις έκθεσεις στο Πανιώνια Νέα TV. Δίκαιη μοιρασιά θα λέγαμε εμείς από όπως το είδαμε. Δίκαιη μοιρασιά, σωστά. Στο 57 ο Γιωργούς άνοιξε το σκορ. Στο 59 αυτό το γκολ του Κατσογιάννη έφερε το μάτς στα ίσια για το Πανιώνιο που μετά το 1-1 ήταν καλύτερος, διεκδίκησε την νίκη με παίχτη παραπάνω. Δεν ήρθε το γκολ της νίκης. Απ' την άλλη, Εθνικός παίρνει ένα σημαντικό βαθμό έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς και παραμένει ζωντανός στην υπόθεση άνοδος. Συν 5 μπροστά ο Πανιώνιος στην βαθμολογία. 35 ο Πανιώνιος, 30 ο Εθνικός στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Εθνικός με το γεγονός ότι δεν έχασε και τις ελπίδες του, γιατί άλλο το συν 8, άλλο το συν 5. Απ' την άλλη, ο Πανιώνιος έχασε την ευκαιρία από την πλευρά του, ειδικά στο δεύτερο μήνυμα με παίκτη παραπάνω, να πάρει την νίκη, να ολοκληρώσει την ανατροπή και να ξεφύγει στη βαθμολογία. Απλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Εθνικός ποντάρει όχι στα πόδια του. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ξεκάθαρα θέλει γκέλα του Πανιωνίου σε κάποιο μάτς για να τον έχει εντός αγωγικών που λέμε στην έδρα του στο δεύτερο γύρο. Ναι, Παναγιώτη, και μπορεί να λέμε ότι η νίκη μπορεί να μην αφήνει απόλυτα ευχαριστημένο τον Πανιώνιο, αλλά όσον αφορά τη βαθμολογία, η ισοπαλία είναι καλή για τον Πανιώνιο, κακή για τον Εθνικό. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Παναγιώτη Κυπρό που ήταν στο σχόλιο, από τον Γιώργο Καρμίρη που ήταν στην περιγραφή και από όλους τους εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση μέσα από το Πανιώνιο 9 TV. Καλό σας απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.